Έλα, για πάμε, για πάμε. Νεκταράκι, θα το πεις εσύ να με ξεκουράσει σήμερα, ε? Για το τσακαλό καταπληκτικό, φανταστικό, υπέροχο πίνο καψούρδες. Αγάπη μου γλυκιά, αγάπη μου γλυκιά, κοριτσάκι μου όμορφο, δεν μου λες? Πες μου λίγο, έτσι επειδή θέλω να το ακούω, τι σημαίνουν τα 4 γράμματα? Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινού Πολιτών. Αυτά, αυτά, τι άλλο θες να πεις, τι λέμε, άλλο? Ζούμε σου λέμε και κάθε πίκρα και. Θες να στείλεις κάπου χαιρετίσματα, σε οποιοδήποτε, πού? Σε φίλους, στις μαθητές, αυτά, πού? Στο Θάνο και στη μαμά. Στο Θάνο και στη μαμά! Έχω νεκταράκι σήμερα, αγάπη μου γλυκιά. Σπλάχνο μου. Αγάπη μου γλυκιά. Βλέπεις φίλε, έτσι, καμία σχέση. Τα δύο άκρα. Τα δύο άκρα. Τα δύο άκρα. Τριών ιεραρχών σήμερα. Θα μείνεις μέσα να μου κάνεις παρέα? Ναι. Θα μείνεις εδώ? Ναι. Να κάνουμε μαζί εκπομπή. Πήρε ζωγραφικές, Μικι Μάους, αυτά τα πάντα, όλα είμαστε εξοπλισμένοι. Τέλεια, τέλεια. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Τριών ιεραρχών σήμερα, Ιωάννης Χρυσόστομος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Βασίλειος ο Μέγας και Γρηγόριος ο Ναζιανζινός ή θεολόγος. Τρεις θεολόγοι, προστάτες των γραμμάτων. Νομίζω πρέπει να ήταν από την Αντζή αυτός. Νομίζω πρέπει να ήταν από την Αντζή. Τρεις προστάτες, τρεις θεολόγοι των γραμμάτων. Τι μας ένιωσε όταν ήμασταν μικροί? Δεν πολύ ψάξαμε. Τους συμπαθούσαμε πάρα πολύ όμως. Και τους γουστάραμε γιατί ήταν η αφορμή να μην έχουμε μάθημα. Δηλαδή, βγάζει αυτό, για δες λίγο, βγάζει ζεστή. Ο Μαραφέτη. Εντάξει, το τακτοποιήσαμε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Πάμε να κάνουμε και σήμερα 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχολογωτισμό, λέμε. Σήμερα θα σε προσέξω σαν κόρη οφθαλμού. Έτσι, δεν μπορώ να κάνω γιο. Δεν μπορώ να πω γιο στην εκπομπή γιατί έχω την κόρη μαζί. Νεκταράκι μου. Εντάξει. Ναι. Ωραία, περνάς. Ναι. Τέλεια. Έχω την τεράστια μορφή, την τεράστια αυτή μορφή πίσω από την κονσόλα που λέγεται Σωτήρης Δασκαλάκης. Μας έχει κολλήσει κάτι το τελευταίο διάστημα. Μία τάκα που θα σας την πω κάποια στιγμή γιατί δεν αντέξω, ας πούμε. Και γελάμε σε ανύποπτες τελείως φάσεις. Ματς έχουμε σήμερα. Πολύ σημαντικό. Τα φιλιά μου, νεκταράκι. Ο Θείος ο Νεκτάριος στέλνει μήνυμα. Έτσι, ότι μας ακούει. Φιλιά στην Πάτρα, στον Καρτάζι μου. Λοιπόν, σήμερα πάρα πολύ σημαντικό μάτς. Τρεις πόντους δίνει η Χάρτινη, τρεις πόντους δίνει ο Γαύρος, τρεις πόντους δίνει και το μάτς το σημερινό. Να είμαστε σοβαροί, προσιλωμένοι και ανα πάσα στιγμή μην ξεχνάτε τι λέμε. Τι λέμε. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά ρε μάλα. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά ρε μάλα. Αυτό το λέμε από πέρσι το Γενάρη. Η ομάδα ρολάρει, η ομάδα παίζει μπάλα. Περιμένουμε άλλο ένα λιθαράκι από το παλικάρι. Βάλε λίγο τραγουδάκι. Τσούμπα τσούμπα παικταρά, τσούμπα τσούμπα παικταρά, τσούμπα τσούμπα. Αν λοιπόν κάποιος έχει χαζέψει, έτσι, και δεν προσέχει ρε παιδί μου, το λέει. Τσούμπα τσούμπα παικταρά, τσούμπα τσούμπα παικταρά, τσούμπα παικταρά. Πες κάποιος αφαιρέθηκε ρε παιδί μου, τον πήρε λίγο ύπνος, ψηλό έγινε, του φύγαν κάτι σαλάκια. Δεν παίξε λίγο με τον Μορφέα ένα μόνο, εκεί στο Ποσειδόνιο, έβαλε τη σιδεριά και έβαλε το δίχτυ. Λέω εγώ τώρα, εμείς μεγαλώσαμε έτσι, χωρίς τάμπλετ, χωρίς λάπτοπ, χωρίς κινητά. Γυρίζουν τώρα τα παιδιά, γυρίζουν ανιψιός μου, είναι μεγάλη. Καλά ρε θείο, πώς ζούσατε χωρίς κινητό και τάμπλετ? Πάρα πολύ ωραία ζούσαμε, είμαι απολύτως πρόβλημα φίλε. Με τσανταλίνα μανταλίνα, με κυνηγητό, με άλματα στην κορύφωση της κούνιας, με χαρτάκια, με έτσι, κανονικά με χαρτάκια και μαρμαράκια να πετυχαίνουμε το χαρτάκι, με βόλους, με μπίλες που όποιος είχε πορσελάνη από τη Γερμανία ήταν ο βασιλιάς παρέας, έτσι, με φυσοκάλαμο, φυσοκάλαμο. Το λέω και λιγώνομαι. Πώς μιλάω και λέω, ας πούμε, καζάντι πι, πατάτα φούρνου, φυσοκάλαμο. Τι δε θα δει να είμαι ένα τίνγκ να μπορούμε να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο. Ένα μισάωράκι ήθελα εκεί στα στενά τη μαλακοποίηση, εκεί στην Τούμπα, στο πατρικό μου. Να κάνουμε λίγο μία μάχη με φυσοκάλαμα. Εμείς και οι απέναντι. Και μετά να πάμε εκεί στην ανηφόρα που είναι το Χαρίσιο Γεροκομείο και να παίξουμε με διπλό.
πέρα δόθε γειτονιά. Πάνω κάτω. Και στα εκτός έδρας, να πάμε εκεί στους παπάδες στην εκκλησιαστική σχολή. Περνάω, το πιστεύετε, και ακόμα κοιτάω αν υπάρχει τρύπα μέσα στο σύρμα. Εκεί ανεβαίνονται στους παπάδες, στην εκκλησιαστική σχολή, στο πανόραμα, στην ανηφόρα αριστερά, είναι εκεί ήταν τα εκτός έδρας. Παίζαμε, φεύγαμε οι τουμπιώτες και πηγαίναμε στην Πηλαία. Συναντιόμασταν με τα παιδιά. Ερχόντουσαν αυτοί και παίζαμε πάνω εκεί στο κρυονέρι. Είχαμε κανονικά, είναι διπλά τα μάτς. Εντός έδρας και εκτός έδρας. Και ακόμα και τώρα περνάω και κοιτάω να δω αν υπάρχει τρύπα στο σύρμα από την οποία μπαίναμε. Ένας είχε πρόβλημα που το έχω πει πολλές φορές. Κολούσε στο κάγκελο στο 104ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Τούμπας. Ήταν ένα μικρό κάγκελο που έλειπε και χρειαζόταν εκεί, έπρεπε να ρούφιχτεί, να σμπρώξουμε όλοι. Ει, οπ, μαγεία. Μπήκες, έπαιξες. Μετά δεν υπήρχε πρόβλημα. Από το τρέξιμο και από τον υδρότα έβγαινε πιο χαλαρά. Αλλά όταν ήταν να μπούμε μέσα στο σχολείο, είχαμε θέματα. Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε και σήμερα. Μέσα από τα τηλέφωνα και μέσα από τα μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Έχουμε και σήμερα καταπληκτικό τριήμερο στο ξενοδοχείο Φιλοξένια, το οποίο βρίσκεται σε ένα μαγευτικό μέρος, σε έναν υπέροχο μαγεμένο τόπο, στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας. Δύο διανυκτερεύσεις υπέροχες. Είναι καταπληκτικό, πετρόκτιστο, ξύλινα μέσα. Να πάτε να χαλαρώσετε, να πάτε για σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Να πάτε να γουστάρετε, να περάσετε όμορφα με αυτόν που αγαπάτε, με αυτήν που αγαπάτε και να αφήσετε πίσω σας τις έγνοιες καθημερινότητας. Το άγχος, αυτό το σφίξιμο στο λαιμό, αυτό τον κόμπο στο στομάχι. Γράφετε λοιπόν FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αν θέλετε μέσα από το μήνυμα. Αν δεν θέλετε μέσα από το μήνυμα και θέλετε να βγείτε στο τηλέφωνο, μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία. Θα το κάνουμε και μέσα από το τηλέφωνο, όπως κάθε μέρα, για το θεωρώ είδος ανάγκης το να φύγει κάποιος και να πάει να ξεκουραστεί λίγο με τον άνθρωπό του. Και ένα τραπέζι στη Λαδόκολα δίνουμε, να πάτε καταπληκτικά πράγματα να φάτε εκεί, στο χορηγό μας, στον Παντοτινό χορηγό. Νοστιμότατα όλα, σε ένα υπέροχο ανακοινισμένο περιβάλλον, απέναντι από το Μασούτι, στα Ελευθέρια 705-750 Λιβεριά. Εκεί θα βρείτε πιατάρες. Πάρα πολλά χρόνια, 17 τον αριθμό, νούμερο 1 προορισμός. Ζαλάδα στο κεφάλι. Από τις γεύσεις υπέροχες. Μην ξεχνάτε, για ψαρούκλα Αιγαίων, 214.000 για την ψαραγορά Αιγαίων στο δικητήριο, 69-56-66 για το κατάστημα για την ψαραγορά Αιγαίων στο Ρεόκαστρο. Τηλεφωνείτε, σας τα καθαρίζουν χωρίς επιβάρηση και σας τα φέρουν στο σπίτι έτοιμα. Αν θέλετε, σας τα ψήνουν ή σας τα τηγανίζουν κιόλας. Με προσφορά εβδομάδας, ένα κιλό τσιπούρα, ένα τεμάχιο δώρο. Υπέροχα πράγματα. Όποιος πήγε ενθουσιάστηκε. Μοσχοβολάει ο τόπος, έχει κάνει μαγαζάρα ο Ιωαννίδης. Σας το λέω να το ξέρετε. Και βέβαια, για γλυκό δεν συζητάμε πουθενά αλλού. Ψωμί, καφεδάκι το πρωί, τυρόπιτα, τα πάντα. Τουρτάρες για τα γενέθλια του παιδιού σας, για τη γαμήλια τούρτα, για κεράσματα με τις γιορτές. Εκεί στο Νικολαίδη, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και έναντι ο ΑΕΔ στο Λαγκαδά. Μεγάλο δώρο έκανε χθες το βράδυ ο Ράφα Μπενίτεθ. Τόσο δεν πρόσφερε καν όταν ήταν στη Λίβερπουλ. Πήγε με τη Νιουκάστλ, άλλη ομάδα με ασπρόμαυρα, και με ανατροπή κέρδισε τη Μάντσεστερ Σίτι, παιδιά. Και αν σήμερα η Λιβερπουλάρα κερδίσει τη Λέστερ, πάμε στο σύν 7. Η μία καψούρα δηλαδή να είναι στο σύν 8 και η άλλη στο σύν 7. Το νου μας εμείς. Άσχετα τι λέμε για τους άλλους. Τσουμπα τσουμπα πέκταρα. Ποτέ. Μποφίλιου, ποτέ. Θα τον καθιερώσουμε όπως καταλαβαίνετε. Απευθύνω έκκληση και δίνω και μια σκέψη, μια ιδέα στον τωρινό DJ της Τούμπας. Μετά από κάθε γκολ του Πεκταρά Τσούμπα Ακπομ να βάζει αυτό το ηχητικό. Πώς λέει ο άλλος, προκαλώ! Λοιπόν, τον προκαλούμε! Σου δίνουμε την ιδέα, πάρε πάσα αδερφέ! Δεν διεκδικούμε τίποτα, ούτε πνευματικά δικαιώματα, ούτε βρήκαμε την πενικυλίνη. Με το που θα βάζει γκολ ο Τσούμπα, να ακούγεται αυτό στην Τούμπα! Να ακούγεται αυτό! Γκολ, γκολ! Γκολ από τον Τσούμπα Ακπομ! Για να ακούγεται από τα ηχεία! Τσούμπα, τσούμπα, πέταρα! Δύο έβαλε ήδη το πουλέν. Πιστεύω ότι και σήμερα. Πιστεύω ότι. Ο Νταλάρας θα έκανε αυτά στα Λάτιν. Δηλαδή ένα πόνο στη μέση, πάνω να σηκωθώ. Είχα σηκώσει ένα πιάνο, τον εβάσαμε για ένα ψυγείο
μαζί με κάτι φίλους στο δεύτερο όροφο και μας έμεινε ένας πόνος πίσω στη μέση. Θεωρώ λοιπόν ότι και σήμερα θα πράξει το καθήκον του. Ένα ακόμα βηματάκι πιο μακριά από την Νατάσα. Νατάσα, συγγνώμη. Αν και τέτοια διαφήμιση δεν έχει γίνει πουθενά αλλού. Πουθενά ο Σακισλόγλου στο μήνυμα τόσο μποφίλιου δεν βάζει. Τόσο μποφίλιου δεν λέει. Όπως εμείς. Ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι, γράψτε τα μηνυματάκια σας στον αθλητήριο. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε και νέα, θα κάνουμε κάτι, θα σας τα πω όταν έρθει η ώρα, θα σας τα πω όταν έρθει η ώρα, εντάξει, οκ. Okay. Εχθές ήμουν ο καλεσμένος του φίλου μου, του εξαιρετικού φίλου μου, Αντώνη Καραγιάννη, που πέρα από δάσκαλος, καθηγητής, είναι και ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης. Με κάλεσε και είδα στο θέατρο Μέωτρον μία παράση, ένα μονόλογο στην παράσταση Δεσποινής Χάος και με μία τάκα μέσα εκεί που τρελαίνεται η κοπέλα και κάνει ένα φοβερό μονόλογο, αδειάζει πραγματικά η υπέροχη Αλεξάνδρα Τσιάγκα σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καραγιάννη, ξαναλέω, να πάτε όλοι Τετάρτες, Πέμπτες εκεί στο θέατρο, στο υπέροχο θέατρο Μέωτρον, πίσω από την πυροσβεστική, όπως ανεβαίνετε το δρόμο. Και βέβαια, κάτσε να δω λίγο, περιμένε, 10 παραστάσεις, 10 παραστάσεις, να πάτε οπωσδήποτε. Και σε κάποια στιγμή τρελαίνετε και λέει διάφορα και λέει και ένα «Πάω κρε!» εκεί μέσα στην παραζάλη και ήθελα να σηκωθεί όλη η αίθουσα να χειροκροτήσει. Έτσι όταν ακούς για τον ΠΑΟΚ σε άσχετες φάσεις, εκεί που δεν το περιμένεις ρε παιδί μου, είναι μια παράσταση που είναι άλλο ύφος και τα λοιπά, και εκεί που η κοπέλα λέει διάφορα μέσα στην παραζάλη της, λέει και ένα ΠΑΟΚ ρε, τρελά, τρελά παντού, τρελά παντού. Σήμερα λοιπόν πάμε να κάνουμε άλλο ένα βήμα, με προσήλωση, χωρίς έπαρση, χωρίς αλαζονία, χωρίς το μυαλό πάνω από το κεφάλι, αφήστε με εμένα να λέω, μπορεί να χαλάω μερικούς που... Όχι, δεν έχουμε καταφέρει τίποτε απολύτως ακόμα. Άστε τους άλλους να υδρώνουν, αφήστε τους άλλους να νιώθουν το φόβο, το μυρίζεται το φόβο τους, που σε κάθε τους κουβέντα υπάρχει ο ΠΑΟΚ μέσα, που σε κάθε τους εποδό, σε κάθε τους κατακλίδα, σε κάθε τους πρόταση, σε κάθε τους μπηχτή, σε κάθε τους έγνοια υπάρχει μέσα ο ΠΑΟΚ. Ήδη αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Αφήστε τους λοιπόν τους άλλους να ψάχνουν τώρα να βρουν τρόπους. Αφήστε τους. Εμείς τη δουλειά μας. Δεν παίζει σήμερα ούτε ο Κάνιας που είναι τραυματίας. Πάλι ο Κάνιας είναι τραυματίας. Στη Γάμπα είχε ενοχλήσεις. Δεν τα βλέπω καλά με τον Κάνια στα πράγματα. Δηλαδή στη ζυγαριά που υπήρχε πριν λίγο καιρό Κάνιας ή Σάκοφ, ο Σάκοφ πραγματικά έχει αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά και βλέπετε τι εμφανίσεις κάνει. Μην περιμένετε κορδελίτσες και τρίπλες κλειστές από τον Σάκοφ. Αυτό που κάνει ο Σάκοφ. Να γεμίζει την περιοχή όποτε πρέπει, με πολλά τρεξίματα, με φιλοτιμία, με αυτό είναι ο Σάκοφ. Έτσι. Του 7. Ο παίκτη του 7, αλλά όμως πάντα του 7. Όχι μία του 9 και μία του 4. Είναι το 7 που ξέρει, παιδί μου, αυτό είναι. Είναι το αστικό του 14 που ξέρει, θα μπει στο σταθμό και θα με πάει στην Τούμπα. Μα πώς, το 12, το 12 κάνει κορδέλες, πάει από κάτω, μπαίνει κάτι τούμπες, φεύγει από κάτω από την παραλία, αυτά ξέρω εγώ. Το 14 τι, μια ευθεία, ναι αλλά αυτό θα με πάει όμως. Το 14, τι, Καμάρα, Πανεπιστήμια, Λιμωδών, θα κατέβει κανείς. Εκεί ρε παιδί μου, κλιματαριά αυτά, θα πάω εκεί, αυτό το Ισιάδη. Δεν με ενδιαφέρουν οι φιγούρες. Αυτό λοιπόν κάνει. Σήμερα πιθανόν να δούμε Γιαννούλη στην εντεκάδα και πραγματικά το επιθυμώ να δούμε το κορυφαίο Έλληνα αριστερό back, τον κορυφαίο Έλληνα αριστερό πιστοφύλακα. Είναι πιο ωραίο ρε παιδιά, είναι λίγο πιο μεγάλη λέξη, αλλά δεν έχει ομορφιά μέσα. Ο πιστοφύλακας, αυτός που φυλάει τα μετόπιστεν. Back λέει ο άλλος. Back φίλε είσαι αποσμητικό. Αριστερός ο πιστοφύλακας. Τι ωραίο ρε φίλε. Ε? Περιμένουμε λοιπόν να δούμε το Γιαννούλη αφού ο Βιερίνια θα ξεκουραστεί, γιατί ακολουθούν δύο πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια. Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο, ούτε τον έναν ούτε τον άλλον που έρχονται, ούτε τη Χάρτινη ούτε τους κλέφτες, γιατί πέρσι μεταξύ τους κάνανε το τακιμάκι όταν είδε ο κόκκινος ότι δεν μπορεί, τα τακτοποίησαν τα θέματά τους και έγινε η κλοπή
της πεντηκονταετίας. Φέτος λοιπόν πάμε να κάνουμε το καθήκον μας. Αφήνει έξω και καλά κάνει τον αφήνει το Βιερίνια, γιατί είδατε πως είναι ο ξεκούραστος Βιερίνια. Άλλος. Δεν χάνει την ποιότητα, απλά παιδιά είναι 33 πλέον ο Αντρέ. Εδώ και λίγες μέρες. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος με όλους, εκτός από τη Ζωζό Σαπουτζάκη. Η οποία επειδή έχει στο όνομά της δύο φορές τη λέξη Ζωζό, κόβεται. Πώς είναι στο άρθρο 44 που άλλοι σβήσαν κάτι χρέη, αυτή εδώ πέρα κόβει τα χρόνια. Εντάξει, pathetic θα το πω. Είναι λυπηρό το θέμα πολλές φορές που τη βάζουν να βγάλει μπούτι έξω και τα λοιπά στις διάφορες εκπομπές, αλλά θέλω να πω, δεν την νοιάζει κιόλας. Ε, εντάξει, δεν τη βάζουν, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι εδώ τώρα ο Βιερίνια πρέπει να ξεκουραστεί και καλώς κάνει και θα ξεκουραστεί. Φαίνεται ότι είναι ένας άλλος, το ίδιο είδατε πώς γύρισε ο Μάτος ξεκούραστος μετά από τη διακοπή για τον Τζίλο. Παρεπιπτόντως για τον Τζίλο, είδατε μήπως οι δυσούλες που βγαίνουν. Δύο αστυνομικοί λέει και ένας ποδοσφαιριστής στους δράστες. Δύο αστυνομικοί και ένας ποδοσφαιριστής. Μια ωραία πεταλούδα, μια ωραία πεταλούδα, λαλαλαλαλαλα. Καθίστε, επίσης αυτόν τον έναν που τον έχουν δει εδώ και 45 μέρες, τον προετοιμάζουν. Του λένε, σε έχουμε βρει, φύγε στο εξωτερικό, κοίταξε να γλιτώσεις. Γιατί δεν κατάλαβα αυτό το πράγμα, γιατί τρενάρει τόσο πολύ, παιδιά. Τον δίραν τον διαιτητή, τον δίρανε. Παιδιά, συγγνώμη, τι, περάστε, περάστε, βεβαίως, περάστε. Να σας κεράσουμε και ένα σικαλάκι, να βγάλουμε και ένα γλυκό του κουταλιού. Θέλετε μήπως ένα υποβρύχιο, μια βανίλια, κάτι της. Να λείψουμε, να βάλουμε τη μερέντα στο καλοριφέρ, να σας κάνουμε λίγο μερικές φέτες με μερεντούλα. Ταράκι ωραία μερέντα, ε. Ναι. Τέλεια. Λέω λοιπόν, ότι πάμε εμείς να κάνουμε σήμερα τη δουλειά μας, πάμε να κάνουμε το καθήκον μας. Και στο μπάσκετ στις 9 το μυαλό μας είναι στα παιδιά του μπάσκετ με την Φρίμπουρ ή Φρίμπουρ, που πάει ο τόνος, Φρίμπουρ μάλλον. Με νίκη αγκαλιάζουμε την πρόκριση του 16 του Basketball Champions League. Χαίρομαι που φέτος πήκαμε εκεί στο Champions League και να εξοικειωνόμαστε λίγο με τον όρο, γιατί από το καλοκαιράκι και μετά θεωρώ ότι θα είναι. Εκεί θα είναι η ομάδα, εκεί πρέπει να είναι. Εκεί πρέπει. Και λέω εγώ ότι θα είναι, ρε παιδί μου. Εσείς πείτε μου ότι δεν θα είναι. Εγώ λέω θα είναι. Και με άλλη ψυχολογία κιόλας. Τελείως με άλλη ψυχολογία. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στα παιδιά στα Χανιά, σε έναν από τους πιο αγαπημένους φίλους, τον Δημήτρη, και στα παιδιά εκεί. Όλη η Κρήτη είναι ασπρόμαυρη. Έχει πολύ ΠΑΟΚ στην Κρήτη και έχει πολύ και δυνατό ΠΑΟΚ στην Κρήτη. Γιατί η Κρήτη έχει και πάρα πολλές άλλες ομάδες, όπως ξέρετε. Όμως έχει και πολύ, πολύ κόσμο που αγαπά την ομάδα, που αναπνέει για την ομάδα. Να πω ότι σήμερα υπάρχει το απόγευμα στο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Χανίων η κοπή της πίτας στα γραφεία του συνδέσμου και τα παιδιά καλούν όλα τα ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ, όλους τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ Κρήτης να δουν μαζί μία ακόμα νίκη της ΠΑΟΚΑΡΑΣ και μετά θα γίνει εκδήλωση ότι χειρός θα κερδίσει δώρα από την μπουτίκ. Κωστή μου, αν μπορείς, πες το αύριο το πρωί. Το είπα σήμερα. Δημήτρη μου, εύχομαι το καλύτερο. Χαίρομαι που είστε αγαπημένοι. Ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε τον ΠΑΟ. Ξέρω ότι μηδενίζετε τις αποστάσεις με αεροπλάνα, με πλοία, με αυτοκίνητα, με οτιδήποτε. Φεύγετε από εκεί για να είστε κοντά στην καψούρα. Την αγάπη μου, έτσι κι αλλιώς. Έχω τάξει εκεί μία επίσκεψη. Θα μπω κι εγώ στο τσάρτερ που φέρνει τους δημοσιογράφους κάποια στιγμή. Θα πιάσω μια γωνιά και θα έρθω να βρεθούμε να ανταμώσουμε όταν η ομάδα θα έρθει να παίξει πάλι στην Κρήτη. Σας το έχω υποσχεθεί και τις υποσχέσεις μου τις τηρώ. Ωραία μίλησε ο Πασχαλάκης. Θέλω να δικαιώσω όσους με πιστεύουν, είπε. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι μια δήλωση κλισέ. Προσέξτε όμως και πάμε και στο επόμενο που φαίνεται ότι ο παίκτης δεν επαναπάβεται σε αυτά που πέτυχε. Δεν επαναπάβεται το ότι είναι βασικό στον ΠΑΟΚ. Το ότι κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδος μετά από 52 χρόνια, ας πούμε, και 147 αποκρούσεις. Έπρεπε να πιάσει, ας πούμε, και τις καλτσοδέτες του, να πιάσει και ψήρες. Να πιάσει το λίγοντα στο λαχείο, το λαϊκό, για να τον καλέσει ο Γερμανός. Στέκομαι
σε άλλη μια πρόταση και με αυτή θα πάμε στο διάλειμμα. Θέλω να αλλάξω άποψη σε όσους δεν με πιστεύουν. Φίλε, γι' αυτό θα φτάσεις στην κορυφή, γι' αυτό θα είσαι ο νούμερο ένα τερματοφύλακας. Πρόσεξε, δεν στέκεται σε αυτούς που τον αποθεώνουν και είναι πολλοί και έχουν πολλούς λόγους. Γιατί είναι μετά από χρόνια ένας τερματοφύλακας που έχει δώσει ατόφιους, χειροπιαστούς βαθμούς στην ομάδα. Το μάτς στην Τρίπολη θα μνημονεύεται σαν ένα μάτς που ο τερματοφύλακας το πρώτο με σώζει από ένα 3-0. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα, έτσι, δεν χρειάζεται να λέμε να τα φτιασιδώνουμε, δεν χρειάζεται να βάζουμε make-up στις κουβέντες μας. Με σώζει από ένα, άντε δύο εγώ να σας πω, όχι τρία. Με σώζει από ένα 2-0, μου χαρίζει την ευκαιρία να πάρω στο δεύτερο ημίχρονο να μπω και να πάρω το μάτς. Που ήταν από τα πιο κομβικά. Που σμπαράλιασε την ψυχολογία των άλλων, που περίμεναν όλοι ότι εκεί στη χειρότερη έναχη οι παοκτσίδες θα το χάσουν και αυτά το μάτς και τι σας περιμένει και αυτά και δεν κερδίζετε ποτέ. Δεν στέκεται λοιπόν στα μπράβο, στα χιλιάδες μπράβο, στέκεται στους λίγους οι οποίοι τον αμφισβητούν. Έχω να πω μια κουβέντα στον Πασχαλάκη. Δεν ξέρω αν ακούει ο ίδιος ή αν ακούνε οι φίλοι του, ακούνε όμως. Τα λόγια μας φτάνουν στα αυτιά των ποδοσφαιριστών και ξέρουν ότι είναι καθαρά λόγια. Μπορείς φορές μπορεί να πονάνε κιόλας. Τι να κάνουμε. Ξέρουν όμως ότι αυτός που μιλάει είναι αυτό, ο τρελός. Ό,τι του έρθει το λέει. Δεν υπάρχει ούτε γραμμή, ούτε συμφέρον, ούτε κουβεντούλες με μάνατζερ, ούτε τίποτα. Θα πω λοιπόν μια κουβέντα στον Πασχαλάκη. Εξακολούθησε να έχεις την ίδια τρέλα που έχεις, αυτό είναι το βασικό προσόν. Μη σβήσει ποτέ η φλόγα από τα μάτια σου. Ποτέ. Πρώτον. Δεύτερον, ναι, να δίνει σημασία σε αυτούς οι οποίοι σε αμφισβητούν. Αλλά στους καλοπροαίρετους αμφισβητείες. Αυτούς που λένε ότι ναι, εκεί στην έξοδό του ή θα ήθελα να είναι πιο αυτό. Σε αυτούς ναι. Σε αυτούς οι οποίοι μόνιμα βάζουν στην πριονοκορδέλα, μόνιμα βάζουν στη Λεμιτόμο παίκτης του ΠΑΟΚ για να έχουν θέμα να ασχολούνται, να μην ασχολείσαι καθόλου. Μπενάκης Βιενάκης. Τσίχλα με για δροσερή αναπνοή με γεύση φραγκοστάφυλλο και φρούτα του δάσους. Να μην ασχολείσαι. Γεια σου Αναστάσια, καλημέρα, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, να χαίρεσαι την κοριτσάκι σου, γερό να είναι όλα τα παιδιά του κόσμου. Θα σου κάνω παράπονα λέει. Έγινες πολύ light, θέλουμε ποταπά. Βάλε το σκάνια του Χαλαβάτ. Βάλε το σκάνια να το αφιερώσει στο φίλο μου τον Νίκο που ξυπνάει κάθε πρωί για να σε ακούσει. Light, χθες βάλαμε Μπελβεντέρα ρε παιδιά. Το δίδυμο Μποζίδι, light. Έχω όμως μια σκάνια έτοιμη να ξέρεις. Αναστάση μου, να ξέρεις τα φιλιά μας, την αγάπη μας, εσάς που γουστάρετε τα ποταπά. Φέτος η κοπή πίτας θα γίνει στο στούντιο. Για να μην είναι μόνο 30, 40, 50, 100 πώς θα έρθουν. Η κοπή πίτας θα γίνει εδώ. Θα φροντίσουν οι δύο κολόνες, η Τσόφα και η Χρύσα. Θα κόψουμε κομμάτι για τα παιδιά του εξωτερικού. Θα κόψουμε κομμάτι ειδικά για τους συντριβανήσιους. Θα κόψουμε κομμάτι ειδικά για αυτούς οι οποίοι είναι αιμοδότες. Θα κόψουμε κομμάτι για τους εδώ και θα την κάνουμε όμορφα. Θα κάνουμε live streaming, θα μας δείτε την ώρα που θα την κόβουμε την πίτα, να το κάνουμε έτσι για να μπορούμε να έχουμε όλους σας. Γιατί αν πάμε σε ένα καφέ, σε ένα εστιατόριο, θα είμαστε, πώς θα είμαστε, 100, 200, 300, όσοι θα είμαστε, όσοι θα είμαστε. Προχωράνε οι ωραίες κουβέντες που κάνουμε για να κάνουμε το πάρτι για τα 20 χρόνια που εγώ λέω θα συνδυαστεί και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τυπικά φέτος και στα χαρτιά και στα δικαστήρια και στα συρτάρια και στα δευτέρια και όπου θέλετε. Θα πάμε σε διάλειμμα υπενθυμίζοντας Ιταλός Μοναστηρίου Σικές Θέρμη Κέντρο Μπαταρίας Ιταλού Ιταλός 545-999. Αυτό το τηλέφωνο αποθηκεύστε το. Το 545-999. Γιατί αν δεν τη θέλετε τώρα την μπαταρία, όταν θα μείνετε 24 ώρες το 24ωρο θα έρθει να σας βρει. Σπίτι μείνατε, στο εξοχικό μείνατε, σε δρόμο μείνατε, οπουδήποτε. Θα έρθει ο Ιταλός εγγύηση τα προϊόντα του. Εγγύηση 545-999. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για ένα υπέροχο τρίμερο στο Λουτράκι Αριδέας. Να πάτε να γουστάρετε, να περάσετε υπέροχα εκεί. Νακταράκι, πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Πάμε, τέλεια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Το νου μας σήμερα, το νου μας 5 και 4. Με πας! Με πας! Πάμε στις γραμμές, να μην περιμένετε εσείς.
2310-287-888. Μην ξεχνάτε Δημητριάδης Construction 323-003. Για δόμηση, για ανακαίνιση, για διακόσμηση στο σπίτι, αυτός είναι ο κορυφαίος. Πάρτε τηλέφωνο στο 323-003 και θα δείτε, θα καταλάβετε τι σας λέμε, με τεράστιες συνεργασίες. Δημητριάδης, Group Δημητριάδης Construction. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Κληρώνουμε, είπαμε, και μου αφήνετε και το νούμερό σας για να σας στείλω στο Φιλοξένια, στο Πόζαρ. Για τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Καλημέρα σας. Ναι. Ένα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τρία, τέσσερα και βγαίνω. Φτού και βγαίνω. Φτού καλώς για να... το δε... Όχι, τέσσερα και βγαίνω. Α, τέσσερα. Λοιπόν, αυτό είπε, γιατί εγώ έτσι μετράω. Ένα, δύο, τέσσερα. Καλώς το δέχτηκε εσύ, καλώς το πήρες μαζί σου το κοριτσάκι σου. Να είσαι καλά. Κοίταξε, πηγαίνει η Νεκταρίτσα. Τετάρτη πηγαίνει. Τετάρτη. Τετάρτη. Είναι δύο χρόνια μεγαλύτερο από τα δικά μου τα εγγονάκια. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο, να τα χαίρεσαι. Νεκταρίτσα, να χαίρεσαι και τον μπαμπά μαζί με το Θανούλη και τη μαμά. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Λοιπόν, πάμε. Φιλέ, να σταθώ στον Πασχαλάκη. Ναι. Αυτός ο παλίκαρος, ο αϊκίνητος, όχι ευκίνητος, αϊκίνητος. Σωστό. Λοιπόν, η έξοδος αυτή που είναι αμφιλεγόμενη προχθές, εμένα με εντυπωσίασε. Τον θέλω σε πολλές φάσεις σε κάθε αγώνα να βγαίνει. Και ξέρεις, αυτή η συγκεκριμένη φάση, η κάθετη προς την εστία παλιά, είναι η πιο δύσκολη έξοδος και μπορούμε να θυμηθούμε πολλά γκολ που φάγαμε, ναι, και με μεγάλες τερματοφυλακάρες πριν 2-3 ναι, χρόνια, ναι, 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 που, που τρογόμασταν με τα ρούχα μας. Όχι, που είχαμε πάθει, λοιπόν, να πούμε, παθαίναμε φράγματα. Όσο για αυτούς που είναι ειδικοί στο ποδόσφαιρο και κρίνουν αξίες ποδοσφαιριστών, τη μέρα που έφαγε την κλωτσιά από τον Παράλες, εκείνη τη μέρα όλοι έπρεπε να συμβουλεύουν σε εισαγωγικά τον Πασχαλάκη να αρχίσει να βγαίνει με το γόνατο, οπότε όλοι οι αντίπαλοι θα πλησιάζουν πάνω από τα 5 μέτρα κοντά του. Από θαύμα ο Πασχαλάκης δεν έσπασε κόκαλα εκείνη την μέρα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Επειδή είναι ένα παιδί καλογυμνασμένο, επειδή είναι θηρίο και είναι βουνό, θα μπορούσε τώρα να είναι με σπασμένα τα πλευρά και να είναι έξω, εγώ δεν σου λέω, ένα μήνα. Ενάμισο. Η κριτική είναι ευπρόσδεκτη και μάλιστα, εννοείται, από πολύ. Προχθές είχαμε διαφορετική άποψη, δηλαδή, και βλέπουμε με τα παιδιά συγκεκριμένα το παιχνίδι. Εννοείται. Και ο ίδιος ο γιος τον αποκαλεί, λέει, να μην πω, για άστοχη έξοδο. Εγώ βλέπω το θετικό. Πες το γιο, να μην περιμένει τη μία κακή φάση. Ναι, 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 όχι, δεν δηλαδή, είναι τέτοιο άτομο. Ας δει τις 9 καλές που έχει κάνει. Θα κάνει και τη στραβή. Δηλαδή, ας πούμε, η θέση αυτή, το ξέρεις, Μένιο, ότι είναι κοροναγράμματα, αδερφέ. Μπορεί να γίνεις ήρωας και να γίνεις και από διοπομπαίος τράγος. Λοιπόν, έτσι, από αυτήν την άστοχη, αν την πούμε, έξοδο, που δεν ήταν αποτυχημένη για μένα, το μήνυμα το πήραν όλοι οι επιθετικοί. Ο Πασχαλάκης αρχίζει να μην μασάει και ψηλά εκεί και θα είναι ο κυρίαρχος. Φυσικά. Έγινε, Μένιο, σε ευχαριστώ. Σε παρακαλώ λίγο, άκουσε με λίγο. Πάμε, πάμε, ναι. Σοκράτη Μάλαμα να ερμηνεύσει το τζούμπα τζούμπα. Τζούμπα τζούμπα, πέκταρα. Τζούμπα τζούμπα, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Μποφίλου Γιώκ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλό, δόξα τω Θεώ. Παναγιώτη, έλα. Σ' ακούω. Δόξα τω. Λοιπόν, πρώτα να πάμε στο νου σας. Ναι, καλά, ρε μάλλον. 100%, φίλε. 100%. Έτσι, έτσι. Το λέμε συνέχεια. Θέλω μία ενημέρωση, παρακαλώ. Βεβαίως. Τι καιρό θα κάνει την ώρα του μάτς. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τίποτα ακραία καιρικά φαινόμενα. Για να ξέρω να μην φορέσω ισοθερμικό. Δεν μπορώ. Να πέτετε το μάτς και εγώ να κάνω κολύμπι. Αυτό που ζήσαμε με την Παναχαϊκή δεν νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Και να επαναληφθεί. Έπρεπε βέβαια πέρα θα είναι ο κόσμος, να το είχαμε καταλάβει, γιατί ανεβαίνοντας για το πατρικό μου στη Λαμπράκη πριν το μάτς, είδα έναν παππού με άσπρα γένια, με μακριά μαλλιά, να φτιάχνει ένα ξύρινο καράβι και να μπαίνουν μέσα δύο-δύο τα ζωάκια. Δύο ελέφαντες, δύο πάπιες, δύο λιοντάρια. Το έχεις καταλάβει αυτό τότε. Λέω, μας τώρα τι γίνεται, τι να γίνει, λέει, φίλε, κατακλυσμός. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο... να πω κι εγώ κάτι για τον Πασχαλάκη. Αφήστε τον, καλά είναι τρελός. Μην τον φέρετε σε λογική, ρε. Όχι, ποιος ζήτησε λογική. Μην ασχολείστε. Όχι, ρε, τι λογική. Μήπως γυρίσει το μυαλό του και βέβαια. Όχι, όχι. Τώρα που είπες μη γυρίσει το μυαλό του, πάρα πολύ σφαλιάρα έφαγε χθες ο Πέντρο Ενρίκε
Το σαπίσανε στο ξύλο το δηλαδή, παιδί. Αυτό είναι το άσχημο, αυτό είναι το μειονέκτημα. Λε, όταν φεύγεις πολλές φορές δανεικός και ξανάρχεσαι. Αυτός ο Κακομοίρης ήρθε μια φορά στον ΠΑΟΚ, έφεγε τις φαλιάρες του, έφυγε. Ξανά ήρθε, ξανά σφαλιάρα, ξανά. Πάει φουλ για διάσηση. Αλλά το ωραίο μήνυμα το είδα από κάποιον. Αυτό είδα το μήνυμα. Λέει, άσε να φάει μερικές, λέει. Λες, λέει, να γυρίσει το μυαλό του και να λογικευτεί. Δεν θέλουμε να λογικευτεί. Τους θέλουμε τους τρελούς. Λοιπόν, τους τρελούς τους θέλουμε στον ΠΑΟΚ εμείς και έχουμε καλούς τρελούς, μπορώ να πω. Μόνο καλούς. Τρελούς, μόνο. Καλούς. Μόνο. Και αυτός που έφυγε καλός τρελός ήταν και ο Άρτα, έτσι. Με τα, ο ένας με τον άλλον έρχεται και τρελαίνεται. Δεν, τέλεια. Το να, αυτό που έλεγαν τότε είναι τρελοί αυτοί οι γαλάτες, πάει κουμπώνει μάλλον, λάβεται πάνω στο πετσί του ΠΑΟΚΣΥ. Έτσι. Εδώ είναι το γαλατικό είναι χωριό. Είναι πράγματι δηλαδή. Δεν μπορείς να συνονοηθείς με ΠΑΟΚΣΥ. Δεν μπορείς. Εγώ ακούω, αφού γράζουμε στο γήπεδο γνώμες και απόψεις, άμα ακούς τι λέει δεκοστή, δηλαδή αυτά, είναι η τρέλα μου. Να ακούω τι λέει ο διπλανός. Τα καλύτερα. Για ποιον το λέει. Έχω τύχει άνθρωπος μπροστά μου με πεταγμένες φλέβες. Να, φίλε, όχι απλά να βρίσει τον Βαρέλα. Όχι, δηλαδή την πρώτη χρονιά. Και στην επόμενη φάση κάνει ένα μαγικό, ο Βαρέλα την περνάει, ένα κάνει ένα έτσι. Φίλε, είσαι ο Τζέκιλ και Χάιτ. Είσαι γρήγορη καλά στον γυαλοκαθαριστήρα. Είσαι σοβαρό. Άνθρωποι που κράζανε. Τι σοβαρό. Δεν πειράζει, τα δικαιολογώ να ξέρει. Αναλύουμε τώρα την τρέλα. Ρε, τα δικαιολογώ όταν είναι. Όταν ο άλλο έχει την τρέλα για τον ΠΑΟΚ. Τα δικαιολογώ όλα. Δεν δικαιολογώ αυτόν ο οποίο είναι βαλτό. Να κάνει αναμπουμπούλα, να δημιουργήσει πρόβλημα. Από μακριά και τρώνε το, το στημένο το δεν μπορώ εγώ. Δεν έχει... Και όχι, μέσα στο γήπεδο το... δεν έχει τέτοιο. Δεν έρχεται στο γήπεδο αυτό να. Δεν έρχονται στο γήπεδο. Ότι δεν... Δηλαδή μου σπάει το νευρικό. Ο Παοξής, ο τρελός αυτός που λέμε, είναι άλλη κατηγορία. Άλλη. Δεν είναι αυτός που αφορίζει τα πάντα, δηλαδή ο αφορίζει. Όχι ρε φίλε, όχι, κοπή. Έτσι. Λοιπόν, φιλιά είστε... Παναγιώτη μου, φιλιά! Την αγάπη σε μου, χαιρετώ, ζου μου, ζου λέμε! Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, 2310-287-888. Μου αφήνετε και τα τρία τελευταία ψηφία, αν θέλετε, να σας βάλω για τραπέζι στη Λαδόκολα και για τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέας, στο υπέροχο Φιλοξένια. Παρακαλώ! Ναι, καλημέρα, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα, καλώς το παιδί. Καλής είμαι ο Γιάννης από Πειραιά. Γεια σου ρε Γιάννη από τον Πειραιά, μέσα από τη φωλιά. Αδερφέ μου, κράτα θερμοπύλες. Ναι, το κάναμε στα δύσκολα. Βέβαια. Στα εύκολα θα το αντέξουμε. Εδώ θα ποπώσουμε. Γεια πες. Θες στο μπάσκετ να πω ότι η Βόνη νίκησε την ΧΑΠΟΕΛ Χαλών, κάπως έτσι. Ναι. Και αυτό είναι καλό για μας, γιατί με νίκη σήμερα βγαίνουμε τέταρτη, ό,τι και να γίνει. Βεβαίως. Με νίκη είναι Φριμπούρ, είναι αυτή η Φριμπούρ, εκεί τονίζεται η Φριμπούρ. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει φίλε. Όπου τι και να είναι να την κερδίσουμε, η ομάδα είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, με τρομερά φορμαρισμένους κάποιους παίκτες, έτσι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε. Κώστα, 7:30, καταρχάς εντάξει, τα Γιάννενα να κερδίσω, εντάξει. 7:30 παίζει ο Ολυμπιακός με τη Λάρισα. Ναι. Λίγες μέρες μετά, κατά τη γνώμη μου, η νεοδοσία της Μακεδονίας παρατήρησε ότι θα παραφράζουν το Μακεδονία Τσακωστή και θα βρίζουν εμάς και τα παιδιά. Είμαι βέβαιος. Έχει η διοίκηση της Λάρισας τα άντερα να σηκωθεί και να φύγει. Είμαι βέβαιος. Μην περιμένεις. Άστο, μην περιμένεις. Δεν προσωποποιούμε. Ναι. Κατανοούμε τον φόβο των διαιτητών εν μέρη, αλλά η διοίκηση της ίδιας της Λάρισας έχει τα άντερα να σηκωθεί και να φύγει. Εδώ να σε δω. Έλα ρε κούγια. Έλα ρε κούγια, κάνε το καλό. Να σε γράψει ιστορία. Μην περιμένεις αδερφέ. Άστο, μην περιμένεις. Αλλά βεβαίως δεν περιμένουμε τίποτα, όπως το πες. Μην περιμένεις. Εντάξει, στηριζόμαστε δικές μας, τα δικά μας πόδια. Εντάξει, αγώνα. Τώρα εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Κοιτάμε τώρα τον αγώνα με τα Γιάννενα να κερδίσουμε. Αυτό. Θα δούμε σήμερα πιθανόν Γιαννούλη, ίσως και Μίσιτς στην εντεκάδα. Ξέρουμε τους παίκτες, περιμένουμε να δούμε πράγματα. Ματάκι, Χορταράκι, το Τσούμπα να σκοράρει, τον Μπίσεσβαρ που βρίσκεται σε εξαιρετικό φεγγάρι. Πιθανόν να μπει και ο Πέλκα στην εντεκάδα. Έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και ο Ζαμπά που είναι φορμαρισμένος. Όλους. Τους θέλουμε όλους σε εγρήγορση. Όλους. Όλους. Δεν περισσεύει κανένας. Και βεβαίως ακατανόητη η κίνηση του Αστέρα Τρίπολης να κάνει rotation με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ασούμε τι έγινε. Ο Μανιάς έξω. Ασούμε. Ο Ιγκλέσιας έξω. Ασούμε. Φιλιά πολλά. Γεια σου φίλε μου στον Πειραιά. Γεια σου Γιάννη μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Είσαι τρένο βουνό.
Τελείως. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου, αλήθειες λες. Έχει σπασμένα φρένα, δεν σταματιέσαι. Τελείως. Αγόρι μου, τελείως. Για μες, είσαι ο. Είμαι ο. Ναι, δεν σε κατάλαβα. Είμαι ο εγώ. Δεν σε κατάλαβα, μίλα. Δεν σε κατάλαβα. Τι να σε πω να μιλήσω εγώ. Ναι βέβαια, μίλα, δεν σε έχω καταλάβει ακόμα. Δεν με έχει καταλάβει ακόμα. Όχι. Λοιπόν, καταρχήν έχω παράπονα από το Σαββίδι και δεν βάζει μοντέλα για φωτογραφίσεις για τα ρούχα. Όχι ρε φίλε, πού είναι, καλά, έχεις να πάρεις από με κανά δυο χρόνια και περιμένεις να σε θυμηθώ. Έχεις να πάρεις, εσύ που ήθελες τη Μόνικα Μπελούτσι στην πόρτα, εσύ δεν είσαι. ναι, αλλά σε είδα χθες, προχθές το πρωί. Αγόρι μου. Με τη δροσιά. Αγόρι μου. Λοιπόν, αγόρι μου. Όσο περνά ο καιρός, η δίψα μεγαλώνει. Βέβαια. Και κάτι μεγαλώνει. Άλλο. Όσο νυχτώνει, η δίψα μεγαλώνει. Η δίψα για... Κοντά στην ομάδα. Αγαπήστε την ομάδα μας. Και έτσι. Όλα θα πάνε καλά. Έτσι. Αυτό. Και μ' αρέσει το συμπί που ακούγεται, πεθαίνω. Για το... Ναι. Και... πρέπει να σταθήσω γιατί πήρα και μια κλίση ταυτόχρονα. Αυτά είναι φίλε, γι' αυτό τα παίρνετε οι ταξιτζίδες. Γιατί μόλις πάρετε στο τσατσαρό. Δεν χρειάζεται το βαρέλα πολύ. Όχι, γιατί φίλε. Θα αρχίσει να βάζει τα μεγάλα καστρό στα άνετα και στα κόρνερ και στα φάουλ θα έχουμε πρόβλημα. Αγόρι μου, φιλιά πολλά. Φιλιά. Ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Έτσι δεν λέμε. Έτσι δεν λέμε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Έτσι αγόρι μου. Ώρες. Άνοιξέ το. Να το κατακτήσω. Ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Έλα. Περμητίδων λαματάρτιες οπλικατόριου. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Το άλλο δεν θα το πω γιατί έχεις δίπλα σου τον Νεκταράκι. Αγόρι μου. Χθες δεν πήρες. Δεν έχει βγάλει τα ακουστικά τώρα. Διαβάζει Mickey Mouse. Με πήρε κόσμος και μου λένε... Δεν παίρνω γιατί έχω μπλέξει με οδοντίατρους. Έχω από νευρώσεις. Για μία πήγα και βγήκα τρεις. Θα σου πω μία συμβουλή εγώ θα σου δώσω. Ξέρω, μιλάω το λειτουργήμα του τα έχω πει. Έχω ένα φίλο δημοσιογράφο, λέω, που έχει κάνετε λειτουργήμα, λέω. Πώς μας καταλαβαίνετε? Όσες, θα σου πω ένα πράγμα. Άκουσε και τον πιο νέο, άκουσε και τον πιο μικρό από σένα. Συνήθως εσείς μας δίνετε συμβουλές. Χθες βγήκε ο κύριος Θωμάς, 85, τον άκουσες, 84 βγήκε. Όχι, δεν ακούω, λοιπόν, δεν ακούω καθόλου. Άκουσέ με, όσες απονευρώσεις και να κάνεις, τα νεύρα για αυτούς που μιλάνε κατά του ΠΑΟΚ δεν θα σου φύγουν ποτέ. Αυτό. Όχι, αφού πήγα να πάρω τις μετοχές και έβλεπα την άδεια τούμπα και τα νεύρα μου ψηλά ανέβαιναν όταν θυμόμουν τις κακές στιγμές. Λοιπόν, δεν μου λες αν τολμάς γιατί δεν φέρεις το Θάνο εκεί πέρα σε καλά μπόγια όλα. Ναι. Θα το φέρω και το Θάνο, φίλε. Για φέρ το. Απλά τώρα, δεν θα γίνει. Ηλικία, όχι μετά τώρα, δύο χρόνια, τρία. Δεν πρόκειται τώρα, να... Εκπομπή δεν θα γίνει. Τώρα, δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Θα κάνει λαμπόγια, δεν υπάρχει εκεί. Περίπτωση. Θα πω το λοιπόν, γεια σας και θα φύγουμε. Θα ακούσετε. Λοιπόν, μπαμ, αυτό που είπε ο Μένιος στέκει όταν βγαίνει ο τερματοφύλακας πάντα μπροστά τον γόνατο για να προφυλάσει τη σωματική του ακαιρεότητα. Σωστό. Όλοι οι τερματοφύλακες αυτό το βγάσιμο κάνουν. Σωστό. Έτσι βγαίνουν για να πιάσουν την μπάλα. Σωστό. Απλά εκεί ήταν, αν θυμάσαι τη φάση, εκεί δεν βγήκε μπροστά. Ήταν στο πλάι, εκεί δηλαδή. Πετάχτηκε. Γι' αυτό και τον χτύπησε, με τις καρδιές. Εκεί ήταν σκεμμένο τάκλι στο λαρίκι, τελείωσε. Λοιπόν, κάθε παιχνίδι και τελικός και δεν έχει σήμερα να κερδίσουμε τα Γιάννενα και αύριο είναι εύκολο και την άλλη είναι παραδύσκολο. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, παιδιά. Έτσι. Όλα τα παιχνίδια. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους αθλητήριους, τα ζουμουσάκια, να κάνουμε μια μεγάλη ζουμουσάδα. Έγινε. Καλή συνέχεια, φιλιά. Καλό μεσημέρι. Γεια σου Παυλούκο. Μία μέρα δεν βγήκε, πήρα 15 μηνύματα, μήπως δεν είναι καλά ο κ. Παύλος, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Έτσι, αν κάποιος λείψει από την παρέα για λίγες μέρες, αμέσως υπάρχει στους άλλους μια ανησυχία που δεν... Μιλάω για αυτούς που είναι οι καθημερινοί, έτσι. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good
Morgen. Guten Morgen, Frankfurt! Wo bist du, mein Kumpel? Έψαχνα και βρήκα το ΑΚ-47. Το όπλο? Ναι. Και αυτός έχει ένα όπλο, αλλά το κρύβει. Α, μπράβο. Δεν μπορώ να πω παραπάνω σήμερα, δεσμεύομαι, δεν μπορώ. Πες. Του ταιριάζει το παρατσούκλι. Το ΑΚ-47? Ναι. Τρέλα. Καλάσνικοφ θα το λέμε από εδώ και πέρα. Τρέλα, φίλε. Αυτό μπορεί να πυροβολεί σε κάθε παιχνίδι, όπως έκανε προχθές. Αυτό θέλουμε. Και δεν μπλοκάρει ποτέ. Αυτό. Δεν μπλοκάρει ποτέ. Να μην χάνει καθόλου το ρυθμό του. Αυτό θέλουμε. Μου γράφει προχθές η Μαρία Ιβού. Πήγα, λέει, στις Μούσες το Σάββατο και ο παρκαδόρος μου έδωσε αυτό το χαρτάκι. Το 47. Λέω, το σύμπαν στέλνει σημάδι για τον Τσούμπα. Θα σωθώ από την Ποφίλιου. Έτσι. Και όντως έβαλε την ίδια μέρα, έβαλε 2 γκολ. Έλα, σώθηκε κιόλα τώρα. Όχι ακόμα. Αφού άρχισε, δεν σταματάει. Δεν θέλω να σταματήσει. Τσούμπα, τσούμπα, παίκταρα. Δεν ταιριάζει γάντι το τραγουδάκι. Για την αντίπαλη ομάδα θα παίξει ο παλιός δικός μας. Όχι. Όχι, δεν παίζει. Όχι. Κλάους λες. Ναι. Όχι. Θα ήθελα να το εσύ θα ήθελες, αυτός δεν θα ήθελε με τίποτα. Δεν μπορεί. Παραμένει άρρωστος με τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Απλά την χάλασε την καριέρα του, φίλε. Βλέπεις το παιδί, δεν πρόκειται. Ναι. Δηλαδή, πολύ, παρακολουθώ πολύ, με την πίσω κόρη του ματιού. Παρακολουθώ και θέλω να τον δω να ξαναπαίρνει μπρος. Αλλά. Ξέρεις, με τις ομάδες πήγε, δεν θα τον έδωσε. Αυτό που έκανες. Δεν έκανες ένα μικρό αναστεναγμό, ένα. Ναι. Αυτό. Τους παρακολουθώ αυτούς που ξέρω ότι αγαπάνε, που προσέφεραν. Και στεναχωριέμαι. Και εμείς, αυτό είναι. Ναι, αλλά βλέπεις ότι δεν πήρε μπρος πουθενά. Δεν πήρε μπρος. Αν έκανε μία σεζόν τώρα στα Γιάννενα με 6-7 γκολάκια, είδες τώρα, πήγε ο άλλος ο Μάνος, με το που πήγε έβαλε ένα γκολ αυτός του Γάβρου. Ξέρεις, θα ήταν αλλιώς η τύχη του αν μετά τον ΠΑΟ και έβρεσε και κάποια ομάδα στη Δυτική Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Ναι. Όχι προς εκεί που πήγε. Τι να πεις. Ίσως εκεί τον παραμάζευαν, ενώ από εκεί που πήγε, εδώ που ήρθε πάλι, είναι. Δεν φταίει, το ξέρει και ο ίδιος, το έχει δηλώσει και ο ίδιος, δεν φταίει κανένας άλλος, εγώ φταίω. Ήταν ο βασιλιάς στην κορυφή. Έτσι. Ο μικρός θεός. Άστο, μην το ψάχνεις, δεν πειράζει. Λοιπόν, άντε, καλά Σνικοφέ. Γεια σου, Φραγκφούρτη! Γεια σου, Κωνσταντίνα μου! Γεια σου, Κωνσταντίνα μου! Κρατάω την κουβέντα του Δερμιτζάκη και αυτόν τον αγαπάμε, συνυφασμένος με μια επική νύχτα μέσα στην πόλη, στη Γενέτειρα, που έκανε έπαινο, έπλεξε το εγκόμιο του ΑΚΠΟΜ. Ο ΑΚΠΟΜ θα ξεπεράσει τον Μπρίγιοβιτς. Κάπου τότε γραμμένο. Είπαμε, άλλου είδους παίκτης ο ένας, παρεπιπτόντος τραυματίας και τα λοιπά, τρέχει σερβίες στον Ατάλο, άλλος παίκτης ο άλλος. Άλλος. Αυτά, θα πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, Ελλάσσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο, 47-43-12. Τα πάντα εκεί, όλα, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Για τα ελαστικά, για την υγραεριοκίνηση, φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, όλα. Με την εγγύηση Ελλάς Σέρβις. 40 χρόνια εμπειρία στο αυτοκίνητο. Δεν το ξέρει κανένας καλύτερα το αυτοκίνητο από ότι η Ελλάς Ότο Σέρβις. Θυμίζω φυσικά, Ψαρούκλα στο Αιγαίον, 214.000 για το διοικητήριο 69-56-66. Το φρεσκότερο ψάρι με προσφορά αυτή την εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα. 1 κιλό τσιπούρες, παίρνετε ένα τεμάχιο δώρο, φρεσκότα, μοσχοβολάντα ψάρια τους. Ακούστε με, σας τα παραγγέλνετε, 69-56-66 για το άλλο το μαγαζί στο Αιγαίο στο Ωραιόκαστρο, σας τα φέρουν καθαρισμένα, ούτε λέπια, ούτε εντόστια, τίποτα. Και άμα θέλετε σας τα τηγανίζουν, σας τα ψήνουν κιόλας. Και βέβαια Νικολαίδης, εκεί θα βρείτε και τουρτάρες και γλυκάρες και ψωμάρες και για διαβητικούς και μαύρο ψωμί και τα πάντα και βυζαντινό και βέβαια υπέροχες σοκολατόπιτες, καταπληκτικά προφιτερόλ και εννοείται βέβαια το κορυφαίο παγωτό στην πόλη. Γλύφετε δαχτυλάκια. Νικολαίδης, Καρόλη και Δημητρίου 237 και 163. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, γράφετε FM. Αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμα στο 54526 και στέλνετε το μήνυμά σας για να σας βάλω σε κλήρωση για τριήμερο στο υπέροχο ξενοδοχείο Φιλοξένια στο Πόζαρ. Και τραπέζι για τη Λαδόκολα. Και με τα τηλέφωνα το κάνουμε. Διάλειμμα και επιστρέφω. Κι άλλο θα το κρατήσω για τη δεύτερη ώρα. Επιστρέφουμε. Θα τα πίνω για μένα. Θα τα σπάω για μένα. Θα γελάω για μένα. Θα σκοράρω για μένα. Γιατί μέχρι σήμερα.
τα ακύρωναν για μένα. Βάζει κόλο τσούπα και κοιτάει αριστερά-δεξιά να δει πως είχε κανένας περίοδος με καμιά σημαία, να μην είχαν σταθμάρχης, κανένας ναύαρχος, κανένας οτιδήποτε. Πάμε να μιλήσετε εσείς, γιατί είναι πέντε γραμμές που περιμένουν. Να πω μπαμπαμ ότι χορηγεί δεύτερης ώρας Αλφα Πλαμ. Καταπληκτικές σόμπες αερόθερμες με πέλετ 651-718 στην έξοδο περιφερειακού από την Άνιο Ηλιούπολη. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Ζεσταίνει μέχρι και 120 τετραγωνικά. Ούτε πετρέλαια, ούτε ρεύματα, τίποτα. Αλφα Πλαμ. Μίλαν σόμπες αερόθερμες 651-718. Τηλεφωνήστε, ρωτήστε και με διευκολύνεις φυσικά και με δώρο τα μπουριά που κάνει ο Γιάννης. Φυσικά τσαντεκίδης αυτοκίνητα κορυφαία στο είδος τους. Δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Σε άριστη κατάσταση μεταγυρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, το πηγαίνετε σε συνεργείο δικής επιλογής. Και απέναντι από το Τζάμπο ανεβαίνοντας για το Ρεόκαστρο στο Τσαντεκίδη, στα αδέρφια Τσαντεκίδη που ξέρουν όσο κανένας άλλος. 20 και χρόνια αφή Τσαντεκίδη. Και βέβαια λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Γλύφε τα δαχτυλάκια σας, ακούσατε τον Διέγκο Μπατσέτα να παίζει μεγάλη μπάλα σε ένα πλήρως ανεγκρισμένο χώρο. 705-750 τελιβεριά. Γλύφετε τα δάχτυλά σας και τα γλυκά χειροποίητα μετά. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Κληρώνουμε, είπαμε, τριήμερο στην Αριδαία. Δύο διανυκτερεύσεις στο Φιλοξένια και τραπέζι στη Λαδόκολα. Μου δίνετε και τα τρία τελευταία ψηφία από το τηλέφωνό σας. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Ακούγομαι. Ακούγεσαι δυνατά και καθαρά. Γιώργο. Βάλε μπρος. Ναι. Τι, εσύ, περιμένω τίποτε. Εσύ, όταν εσύ μου πεις να ξαναπώ το ου, εγώ είμαι έτοιμος, να ξέρεις. Μόλις θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Αυτό ρε Γιώργο, γι' αυτό σε γουστάρω και σε αγαπάω. Τότε, τη μέρα τότε. Που θα πάρουμε και τυπικά το πρωτάθλημα θα επανέλθει το ου, το οποίο έχει γράψει ιστορία, έτσι. Λοιπόν, για πες. Ξέρεις, επειδή σηκώνομαι πρωί και ακούω τις συζήσεις, το μόνο κανάλι που δεν έφερε τίποτε ήταν το κανάλι του Αλαφούζο. Τίποτε για τι θέμα, για τον Τζίλο. Ναι. Για τον ξυλοδραμό, ε. Για τους δύο. Φέρονται, λέει, δύο αστυνομικοί και ένας ποδοσφαιριστής. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιζε σε ομάδα, στο λιμάνι. Σε ομάδα του Πειραιά, ναι. Μπουμπουκοβλάσταρο. Μπουμπουκάκι. Τίποτε. Μπουκάκι. Και αυτός, ξέρεις, ήταν η ομάδα την οποία ήταν χορηγός ο Σαβίδης. Ναι, καλά, 100%. 100%. Πόσο το ακούσαμε κι αυτό. Θα το ακούσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Γελάστε μαζί τους. Απλά. Ας έρθουμε στα δικά μας. Ρεμάλια εμείς οι οποίοι θα καθόμαστε στις κερκίδες. Να ελέγχουμε αυτόν τον άγνωστο ο οποίος θα καθίσει μπροστά μας, στη δεξιά μας, στη αριστερά μας. Εννοείται. Θέλει μεγάλη προσοχή. Απόλυτη εγρήγορση. Απόλυτη. Αγαπητέ μας κύριε Σαββίδη, σωτήρα μας. Το δίχτυ που θα βάλετε μπροστά. Υπάρχει το δίχτυ, έχει κατεβεί τώρα στα μικρά μάτς. Το δίχτυ πιάνει από τη γωνία του κόρνερ τη μία μέχρι την άλλη. Εγώ θα έλεγα μπορεί να μπει παντού σε αυτά τα μάτς. Ακριβώς, τα δύο. Ακριβώς. Παντού. Να και στον ουρανό μπορεί και από πάνω να είναι σκεπαστό. Ακριβώς, από πάνω. Ακριβώς. Για αυτά τα δύο μάτς. Γιατί οι άνθρωποι είναι εκτός. Το ένα, το άλλο είναι εκτός. Μέχρι τέλος, Κώστα μου, να μπει το δίχτυ γύρω, να περιφράξει όλο τον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν παίζονται οι άνθρωποι. Τα μάτια μας 14, Γιώργο. Το ξέρω. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας βλάψει. Κανέναν. Μα δεν γίνεται, φίλε. Αυτοί θα βρουν διάφορους τρόπους, θα ψάξουν. Αγωνιστικά δεν μπορούν. Αυτοί θα έρθουν πάλι έχοντας το μυαλό τους να μην παίξουν, να το διακόψουν, να κάνουν θέατρο, να τιμωρηθούμε, να αφαιρεθούμε. Αυτό το πράγμα εμείς, όπως και πέρσι ο κόσμος ήταν και στα δυο μάτς πραγματικά συγκινητικός και άψογος. Άγγελος. Έτσι, το και βλέφηκε τώρα η ανοιχτή χαρτοτενία, ανοιχτή το ξαναλέω. Ανοιχτή η χαρτοτενία, η Σερπαντίνα και ο άλλος έκανε αμέσως και το χτύπησε κεραυνός. Μην γυρίζουμε πάλι σε αυτά. Δεν ξέρω αν έμαθα την τελευταία μεταγραφή του Θρύλου. Έμαθα ότι έκλεισε, λέει, ο Αγάπιος Καλταβερίδης, δίδυμο ο Χατζίδης. Φέρνει το Σιδέρι. Το Σιδέρι! Πάρα πολύ ωραία! Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, περίπου συνομήλικος λοιπόν, είναι. 4-16. 4-16. Και δώσαν το νούμερο το δικό μου σε κάποιον άνεργο. Φιλιά. Έγινε. Φιλιά. Γεια σου, Γιώργο. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι.
Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Κωστή, πάμε, ναι. Πάμε στο ζουμί. 4-0 ήτανε με τον Όφη και ο Γιακουμάκης. Ο Δούριος είπε τους έκανε μανούρα τσαμπουκά για να πάρει καμιά κάρτα παραπανήσια και ό,τι κερδίσει. Έξι. Τα ίδια μπορεί να κάνει και ο Μάνος. Μπορεί να μην τα κάνει, να μην τον πάρουμε στο λαιμό μας. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι και δεν εφησυχάζουμε. Βλέπεις ότι οι παίκτες μας είναι δασκαλεμένοι, είναι υποψιασμένοι. Τρώει την κλωτσιά ο Μάτος, τρώει την κλωτσιά ο Καντουρί στο κόρνερ, του πατάει το πόδι, πάει να του σπάσει το καλάμι του Μπίσεσβαρ. Και η αντίδρασή του είναι αυτή που πρέπει. Για μαρτυρία μέχρι να σε μείνει. Μακάρι, γιατί ξέρεις και τα νεύρα καμιά φορά είναι φορτωμένα, η κλωτσιά που να είναι σκληρή, έχουν ανοχή από του διαιτητέ. Βλέπει. Μα τον αφήνει. Πέντε φορές πατήσανε αστράγαλο, έφαγε το ξύλο τη χρονιά του. Πέντε φορές. Και δεν έδινε τίποτα. Τίποτα. Όταν βλέπει ότι. Ήταν τα μυαλά του αρχηγού και από εκεί και μετά είδε ότι δεν μπορεί να του χαλάσει το παιχνίδι και εκεί πήγε και γέστρωσε λίγο μετά. Ακριβώς. Ξέρει τι κάνει. Το ξέσπασμα του Βιερίνια. Το ξέσπασμα του Βιερίνια που την ήθελε κιόλα και την κάρτα, παρεμπιπτόντως. Έτσι, το ξέσπασμά του, γιατί σήμερα δεν παίζει λόγω κάρτα. Την ήθελε την κάρτα τώρα. Γιατί φαντάζεσαι να έπαιζε σήμερα και να έτρωγε την κάρτα. Ναι. Έτσι και μετά είναι δύο μάτς που δεν θες να μην τον έχεις. Να το πω έτσι απλά. Εντάξει, τα διάλεγε πάλι με κίτρινη. Διάλεγε. Αλλά θέλω να σου πω ότι σίγουρα. Ο Βιερίνια τίποτα πιστεύω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ειδικά αυτός δεν το κάνει αν δεν το έχει σκεφτεί. Έτσι. Όσοι μπορούν, εγώ είναι καθημερινή, δεν μπορούμε να κατέβουμε σήμερα. Κατέβηκαμε την Κυριακή. Είμαστε και χθες. Τέλος πάντων. Σέρες είναι ασπρόμαυρες. Τις σέρες τις συνδέω με ένα συγκεκριμένο μάτς, με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ναι. Έριχνε. Κουβάδες, ρίχτε κι εσείς κουβάδες, δεν με τίποτα. Έτσι. Να χαίρεσαι τον Ικαράκη, σου ακούει τώρα. Δίπλα είναι. Δίπλα εδώ. Δίπλα, δεν ακούει, δεν έχει ακουστικά. Α, ωραία, άκου ένα ανέκδοτο. Ναι. Είναι ο Τοντός μέσα στην τάξη. Τώρα χαζεύω τον παράθυρο, ξέρεις, κλασικός ο Τοντός, δεν έχω την πάθημα τίποτα. Ναι. Βλέπει δύο σκυλιά έχουν κολλήσει, ρε παιδί μου, ξέρεις, πηγαίνουν περπατά σαν τον κάβρο. Ο Τοντός τώρα τον παίζει αθώος, αμάθος. Κυρία, λέει τι. Αυτά τα σκυλάκια λέει τι έχουν πάθει έξω. Τώρα κοιτάει δασκάλα, χαντακώθηκε τι να πει. Ναι. Να λέει η μικρή σκυλίτσα λέει διαθέτηση λέει και την πάει στο γιατρό. Καλά λέει και την πάει καμπιώτα. Γεια σου ρε! Γεια! Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωνσταντίνη. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ας Μίνχεν. Ούτε μου άγγελ. Καλώς το Μίνχεν. Καλώς τον. Όλα καλά. Καταρχήν να χαίρεσαι και τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Ωραία, εσύ αν έχεις παιδάκια να τα χαίρεσαι. Αν δεν έχεις... Έχω δύο αγόρια. Μπράβο, δύο αγόρια. Να τα χαίρεσαι, να τα καμαρώνεις. Να είσαι καλά Κωνσταντίνο, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να σου πω το νούμερο, δεν ξέρω που γίνεται. Κλήρωσα να σου δώσω και το δικό μου νούμερο, έχω 100 οικογένεια. Να μου δώσεις, βεβαίως. Να μου δώσεις. 526. Και τι όνομα βάζω? Κυριάκος. Κυριάκος. Τέλεια. Αν κληρωθείς, θα πάει κάποιος εδώ από τους δικούς σου, έτσι να ξέρεις. Ναι, ή εσύ όταν έρθεις. Ή εσύ όταν έρθεις, ανάλογα. Έγινε, λέει. Για πες λοιπόν, τι θέλεις. Να πω, δεν ξέρω αν διάβασες για το Λαΐνι και το Σιμιτζόκο που κάλεσε τον Ολυμπιακό για την κατάπτυση και αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε. Πότε έγινε αυτό σήμερα? Σημερινό είναι. Δεν το είδες. Δεν πρόλαβα, όχι. Χθες. Το Σιμιτζόκο και ο Λαΐνι στον Ολυμπιακό για την ανακοίνωση αυτή που έβγαλε. Για Μητρόπουλους, για δεξιμπάκ τον ένα, ναι, τον άλλο. Καλά. Συλλογημένα. Ναι, αλλά κάλεσε και τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Γελάμε. Απλά... Ο Κυριάκος Κυριάκου. Γελάμε. Έβγαλε, η εμπλοκή του ήταν η εξής, ότι... Τι είπε, ένα παιδάκι που δεν μπορεί δεν κατάλαβα. Δηλαδή ο Κυριάκος, τι είπε. Δεν είπε ο κάτι. Ο Κυριάκος έγραψε. Άλλοι οριμάζουν, άλλοι δεν οριμάζουν ποτέ, δηλαδή. Και ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του. Εντάξει. Και έβαλε στο ίδιο του βάλει την ανακοίνωση του Ολυμπιακού με την ανακοίνωση που έφερε και ο Κυριάκος. Δηλαδή, φυσικά, απαράδεκτο. Στην ίδια ζυγαριά. Το να μιλάει, έχω πει παράδειγμα, αδερφέ μου στο Μόναχο. Έχω πει παράδειγμα. Γιατί μου αρέσουν οι παρομοιώσεις. Το να μιλάει ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία είναι σαν να κάνει κήρυγμα ο Αδόλφος Χίτλερ για την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων και των φίλων. Είναι σαν να κάνει κήρυγμα ο Νέρωνας για την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, φίλε μου. Ο Ολυμπιακός που έχει σαπεί στα πάντα τόσα χρόνια. Να βγαίνει και να μιλάει. Την ανακοίνωση τη διάβασες. Τη διάβασα φυσικά τη διάβασα. Ένα σωρό προσβολές. Φυσικά. Είναι δηλαδή για τιμωρία. Για όλους. Τι να τον κάνει, λέει ο Σαββίδης, λέει τον Μπρίγιο. Τι λέτε ρε, αλήθεια. Ο άλλος βγαίνει και λέει 50-50, λέει. Τι 50-50, ούτε σε σύριαλ με τον Χαϊκάλη δεν το ξέρατε το 50-50. Απλά δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία, αδερφέ, σε ίσο διάλογο. Δηλαδή, ο Σάπιος λέει αυτά. Αν εγώ μπω σε διαδικασία διαλόγου με αυτόν,
Δεν μπορεί να μην λερωθώ. Ο Σορόπες μπορεί να είναι και στην έπορε πλήρω. Ξεκούμποτες και σιθρού και νεγκλιζέ. Baby doll, φίλε, baby doll. Και η φάση ποια είναι ότι στο πρωτοσέλιδο των Χάρδινων σήμερα, λες και άμα ερχόταν πούλο ο Παγιάννα, ναι, είχαμε πρόβλημα. Έρχεται λέει με μείον 4 παίκτες. Αλλά. Λέει, ενώ εμείς στη μάχη λέει με τη Λιβαδιά. Δηλαδή, σώπαρε στη μάχη με τη Λιβαδιά. Αλλά ναι, τους είδαμε. Ακόμα πέφτει στην Τρίπολη ο Μάνταλος. Ένα. Δύο. Ακόμα πονάει το χέρι του από το πιαστό που έκανε στην Νέα Σμύρνη. Δεν δικαιούνται να μιλούν αυτοί. Έχω κουμπάρο 6 και λέει κρίμα, ξεφτυλιστήκαμε λοιπά. Δεν πάει άλλο. Βέβαια ξεφτυλιστήκαμε. Έχω κι εγώ ακροατές. Έχω κι εγώ, ξέρω κι εγώ έντιμους αεξίδες, φίλε, που αυτό που έγινε πέρσι είναι κοιλίδα. Ντρέπονται για αυτό που έγινε πέρσι. Πέφτουν στα μάτια. Δηλαδή έχουμε πέσει πολύ λίγο. Είναι λίγο όλοι να είχαν λέει από τα Γιάννενα ο Πάουκ. Τι ρόμπε. Τέλος πάντων. Να σε καλά, Μόναχο. Φιλιά, έχει πολύ Ελλάδα εκεί, φίλε, και πολύ ΠΑΟΚ. Κρατάτε, γερά. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Χαιρετίσματα εκεί, είναι ο Βαγγέλης ο Χαραλαμπίδης, το φιλαράκι μου που ακούει. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας, σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας αν θέλετε. Πάμε στον Μεθ επόμενο. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανένας. 2310-287-888, ζουμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα καίμε, κάντε το κτήμα σας. Χρησιμοποιήστε το. Ζήστε με αυτό. Αντιμετωπίστε κάθε στραβό πράγμα στη ζωή σας. Κάθε αντιξοότητα. Μην ψυχοπλακώνεστε. Σταθείτε στα πόδια σας. Πιαστείτε από ανθρώπους που είναι αισιόδοξοι. Από μια εκπομπή, από ένα τραγούδι, από μια τρίπλα, από ένα σούτ, από ένα χάδι, από ένα βλέμμα, από το οτιδήποτε. Πιαστείτε και πάτε κόντρα σε αυτό το πράγμα. Κόντρα στο ψυχοπλάκωμα και στα καταθλιπτικά. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Όχι, ρε φίλε! Όχι, ρε φίλε! Καλησπέρα και καλή βραδιά. Έλα μεγάλε το μουλάρι. Μουλάρι τι κάνεις. Είστε καμιά φορά γρυπωμένο μουλάρι, ας το φύγε. Κοίταξε, παθαίνεις γρήπη και μουλαρώνεις. Αρνείσαι δηλαδή να γίνεις καλά. Ρε άνθρωπε, πάρε το φάρμακα. Καλά τώρα να δεις τι παθαίνουμε εμείς για να του δώσουμε του Θάνου το ότι είναι αντιβίωση με το κουτάλι. Ας το φίλε. Ρακόμελο. Ας το φίλε, ας το, δεν υπάρχει. Κυνήγι πάνω στους καναπέδες. Δωροδοκία, επίκληση στο συνέστημα, αυτά τα πάντα. Για να πει το φάρμακο. Τι να κάνουμε. Για πάμε. Τι να πω. Λοιπόν, ένα θα πω. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, οι περισσότεροι, το νου σας ρε μάλια. Το νου μας. Το νου μας όλοι. Γιατί, άστο το σημερινό και σήμερα θέλει... Όχι, άστο το σημερινό. Θέλει, άκουσε, Κωστή. Ναι. Θέλω να πω. Θέλει και σήμερα να είσαι πολύ υποψιασμένος μες στην Τούμπα, αλλά την Κυριακή κάτω στην Αθήνα. Διότι έχω έναν φίλο πολύ καλό στην Αθήνα, Βρώμο Αέξη, με την καλή την έννοια του λέω Βρώμο Αέξη. Και με την κακή δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, επειδή τον αγαπάω πολύ γι' αυτό. Ναι. Όπως θέλουμε το παίρνουμε ο καθένας μας, αλλά και αυτοί δεν τους βλέπω πολύ στα χάι τους, τους βλέπω λίγο κάτι ετοιμάζουνε. Καλά αυτοί δεν βλέπουν ότι δεν παίζουν μπάλα. Ο καθένας έχει αυτογνωσία να ξέρεις. Εμείς τον πρώτο γύρο δεν ξέραμε ότι δεν παίζαμε μπάλα. Το ξέραμε ή δεν το ξέραμε. Πρώτα ο καθένας ξέρει τον εαυτό του, φίλε. Μπορεί να μην παίζαμε μπάλα, αλλά παίρναμε όμως τα αποτελέσματα. Τώρα που παίζουμε και μπάλα, γεια σας. Και με το επόμενο αγώνα εδώ πέρα στην Τούμπα με του Γάβρο, θέλει όχι να έχουμε τα μάτια ανοιχτά. Θέλει να έχεις, τι να σου πω, δορυφόρους στο κεφάλι σου πάνω. Αν δεις στα φόρα, στα μηνύματα που γράφουν οι οπαδοί τους, στα διάφορα ποσταρίσματα, στις διάφορες αναρτήσεις, στα site τα δικά τους κάτω, θα δεις πώς έχουν γίνει αγκαλίτσα, πώς έχουν γίνει φιλαράκια πάλι τα κίμια. Παιδιά, εδώ να μείνει, πάνω να μην πάει στο λεκανοπέδιο, πέρσι εσείς, φέτος εμείς και τέτοια. Όλοι τους και μόνοι μας. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Αυτό να το λέτε συνέχεια. Συνέχεια. Ξεκάθαρα. Θα τους κατεβάσω καμιά τριανταριά μουλάρια κάτω και να τρέχουν. Μουλάρι Μπέρτ. Μουλάρι Μπέρτ, λοιπόν τα φιλιά μου, Κωστή μου, να στην οικογένειά σου. Να σε καλά, να σε γερός, εσύ ό,τι επιθυμείς. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Για τον Κίτσιου λέει διαφωνώ. Θα πω για το... Ρε παιδιά, ο Κίτσιου όταν ήταν εδώ είπαμε δεν μπορεί. Τώρα ήρθε ο Λίραντης, θα παίξει αριστερά. Θα πάει δεξιά, έχω και το Μάτος, έχω και το Βιερίνη άμα χρειαστεί δεξιά. Έτσι, ο Γιαννούλης θα πάει αριστερά. Άρα μπορεί να παίξει δεξιά και ο Βιερίνη, έχω και την εναρκτική. Έχω και το Λίρατζι, δηλαδή έχω παίκτες. Ο Κίτσου είδατε ότι δεν. Καλύτερα να πάει στην Τουρκία, να πάρει μάτς το παιδί. Δεν είναι παιδιά, δεν γίνεται, δεν χωράνε όλοι. Αρπάζει την ευκαιρία σου, δεν την άρπαξε ο Κίτσου. Κάτι πήγε να κάνει, το χάλασε. Δεν. Έχει ανέβει το επίπεδο, το καταλαβαίνετε.
Έχει ανέβει. Αυτός που κάποτε φαινόταν καλός, τώρα είναι τόσο υψηλό το επίπεδο που φαίνεται μέτριος σε σχέση με τους υπόλοιπους. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το ναι. Τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλώς το παιδί. Καιρός να είσαι εσύ, η οικογένειά σου και όλος ο κόσμος να είναι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχω καιρό να σε ακούσω. Έχω καιρό να σε ακούσω. Ναι, ναι, ναι. Το πρωτάθλημα Ελλάδος τελείωσε στην Τρίπολη το 0-3. Για μένα ναι, προσωπικά. Βέβαια, υπάρχουν άλλα 13 μάτς. Βέβαια. Για μένα ναι, 11 υπάρχουν. Δεν υπάρχουν 13. Ναι. Γιατί οι τελευταίες διαγωνιστικές. Μην τις υπολογίσεις. Μακάρι. Με λεβαδιακό στην Τούμπα. Μακάρι. Και πας Γιάννηνα εκτός. Μακάρι να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, τρία μάτς πριν, να τα έχουμε καθαρίσει. Επειδή όμως έχουμε να κάνουμε με αυτούς απέναντι, είμαστε υποψιασμένοι, ποτέ δεν θα εφησυχάσουμε. Ποτέ. Όχι, όχι. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι σημαντικό. Το φετινό πρωτάθλημα είναι του ΠΑΟΚ. Συμφωνώ μαζί σου ότι το μάτς στην Τρίπολη ήταν πολύ κομβικό. Διαφωνώ το ότι τελείωσαν όλα. Όντως. Διαφωνώ το ότι τελείωσαν όλα. Για μένα ναι, τελείωσαν. Για μένα ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πρωτάθλημα, η διαφορά είναι 8 αγωνιστικές. Τώρα, εάν δεν ξανακατεύουν, εννοώ δηλαδή οι κόκκινοι, αν δεν ξανακατεύουν, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Μάλιστα. Συμφωνείς μαζί μου ότι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση και στα υπόλοιπα 13 μάτς. Απόλυτη. Και να μην υποτιμήσουμε κανένα, να μην θεωρήσουμε δεδομένο ότι το πήραμε ήδη από τώρα. Συμφωνούμε σε αυτό. Μ' ακούς ή έπεσες. Πέσαμε. Πέσαμε. Δημήτρη, ξαναπάρε. Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Για τελευταία. Καλώς το δίδυμο πατέρα! Τα αγόρι μου. Καλώς το ζούμου σου τα τουάζ. Καλημέρα ζούμου σου. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται. Και τον Εκταράκη εκεί πέρα που είναι δίπλα σου σήμερα. Δίπλα, έτσι. Δίπλα, δίπλα, δίπλα. Σήμερα είχαμε σήμερα τριών ιεραρχών, δεν είχαμε σχολείο. Είναι από τις λίγες φορές που μπορεί να έρθει. Έτσι. Γι' αυτό. Πήρα να πω την καλημέρα μου και εγώ θα πω το νου σας ρεμάλια. 100%. 100%. 100%. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να πάμε στο ματάκι. Συνέχεια. Συνέχεια. Ακόμα και έστω και με ένα 0. Δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Δεν μπορεί να παίζουμε μπαλάρα κάθε φορά. Δεν μπορεί να κάθε φορά να βάζουμε 3-4. Ναι, το θέλουμε. Μεν. Αλλά ένα 0 μέσα στην ΑΕΚ. Μία νίκη με ένα 0. Δεν θα με χαλάσει. Όπως και με ένα 0 εδώ, αν κερδίσω το Γαύρο, επίσης να με χαλάσει. Φυσικά θέλω να του κάνω διάφορα που δεν μπορώ να τα πω σήμερα ειδικά. Αλλά όμως. Κολλείομαι, μάνα. Κολλείομαι. Θα ήθελα να δω. Έτσι. Και βία. Μπίπ και βία. Αλλά οκ. Έτσι, ξεκάθαρα το λέω. Ναι. Εννοείται. Τι κληρώνουμε σήμερα, Κωστάκη? Σήμερα κληρώνουμε τριήμερο στις Θερμές. Όχι στο Φιλοξένεια, στο Πόζα. Α, στο υπέροχο ξενοδοχείο. Να σε βάλω. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. 486. 486. Και τραπέζι στη Λαδόκολα κληρώνω, έτσι. Ναι. Ωραία. Έχεις πάει εκεί. Σε τρίμηρο εγώ δεν μπορώ να πάω, ό,τι και να γίνει. Σε βάζω εγώ τώρα, σας βάζω όλους στην κλήρωση. Και εσείς ναι, έχετε στείλει τα μηνύματα, έτσι. Okay. Και θα κληρώσω. Την καλημέρα μου, ζούμε σου. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Το νου σας. 100%. 100%. Συνέχεια το λέμε, παιδιά. Συνέχεια. Συνέχεια. Το λέμε. Έτσι. Δεν είναι γούρι, είναι πραγματικότητα. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Μην ξεχνάτε. Sports Cafe, Play Cafe, Domino, αυτό είναι το στέκι, το επώνυμο, υπέροχο. Πηγαίνετε στην Μπότσαρ 132 και εκεί πίνετε τις καφεδάρες σας, 9 οθόνες και εσύ σήμερα το μάτς. Πάρτε να κλείσετε 9.50, Domino, Sports Cafe. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, Δημητριάδης Construction, εκεί δόμηση, ανακαίνιση, εκεί διακόσμηση στον ειδικό 323-003. Οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα έχετε, τηλεφωνείτε, έρχετε, σας παραδίδει επίσης το χώρο άμα θέλετε ανακαίνιση, να κάνετε το παιδικό δωμάτιο, να κάνετε το σαλόνι, το μπάνιο, οτιδήποτε. Να μετατρέψετε χώρο σε Airbnb, αυτός, 323-003, με το κλειδί στο χέρι, με τεράστιες συνεργασίες, Δημητριάδης Construction. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Δώσε δύναμη αγόρι μου στον κόσμο, δώσε ενέργεια. Όλα γιάγμα, όλα. We never gonna die, you kufal undertaker. Δρασνιά στα κακαμπουβούσνια, τρασνιά τα βόνια και την ακροθάπτη. Wir werden nie sterben, du kufal totengräber. Είμαστε έτοιμοι, πάμε στις γραμμές, περιμένουν. Να πω φυσικά, δεν ξεχνάτε. Μπαταρίες Ιταλός. Εκεί θα βρείτε ό,τι μπαταρία θέλετε. Αποθηκεύετε το νουμεράκι τώρα που είστε άπλες με την μπαταρία σας
Γιατί αύριο που θα τον χρειαστείτε, οπωσδήποτε το νούμερο το οποίο σας λέω, το 545-999, τρία καταστήματα μοναστηρίου Σικές Θέρμη, εκεί θα βρείτε την γιατριά σας. 24 ώρες το 24ωρο έρχεται και σας περνάει τη μπαταρία. Ιταλός κέντρο μπαταρίας, κορυφαίος νούμερο 1 στο είδο του και μόνο ποιότητα. Δευτεράτζες δεν έχει ο Χρήστος και η οικογένεια μπαταριάδες, αναντάμ μπαμπαντάμ. Φοβερός φίλε Αρμένιος παίχτης. Ε, ο αναντάμ μπαμπαντάμ. Μαντάμ αναντάμ μπαμπαντάμ. Έχει ο τέτοιος έχει κανένα τραγούδι με όλα τα αν. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε. Ξαναλέω τελευταία φορά για να μην ζαλίζω το παχύ έντερο. Ότι κληρώνουμε σήμερα τριήμερο στο Φιλοξένια, στο υπέροχο Πόσαρ, στο Λουτράκι Αριδέας και τραπέζι στη Λαδόκολα. Πέρα από τα μηνύματα, τα γραπτά που έχετε στείλει υπέροχα με πολλά καλολογικά στοιχεία και με πολλές ευχές, έχουμε και τις γραμμές. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Όχι. Πώς τα είπατε με τον Κωστή το πρωί, τα είπαμε με τον Κωστή, καταπληκτικά μιλήσαμε. Σαν το διάλογο δεν έχει, φίλε. Έχουμε γενέθλια σήμερα. Έλα, γόρι μου, για πες. Έχουμε γενέθλια, λέω. Γενέθλια? Τι γενέθλια? Η Νεκταρία, τι γιορτή. Τίποτα, είναι στο στούντιο η Νεκταρία, δίπλα μου. Α, να το δώσω χαιρετίσματα λοιπόν. Δίνω χαιρετίσματα. Είναι σήμερα τριώρινη αρχών, τα σχολεία είναι κλειστά, οπότε έχουμε Αρντάν και τα κουλιά Μπαγλάν. Γνωστό το θέμα. Λοιπόν, φίλε, έχω να κάνω μία πρόταση. Βεβαίως. Γαμού. Όχι, ρε, την έκανα πριν χρόνια αυτή. Και το μετάνιωση ή όχι, πες γρήγορα πάντα. Όχι. Άρα ακούει η γυναίκα. Εντάξει, δεν πειράζει. Και είπε θερά. Τι θέλω να πω. Πες την. Επειδή πήραμε το που είπες, πάμε για διαφημίσεις. Έχω ακούσει όλες τις διαφημίσεις. Μπράβο σου. Θα σε εξετάζω κιόλας. Ναι. Ναι, ζαχαροπλαστεία, σαντουιτσάρικα. Τα πάντα. Πολύ μάσα. Ξέρω τι. Ναι. Ένα διατροφολόγο, ρε φίλε, γιατί με αυτά δεν μας βάζει να πάμε. Θα σου πω γιατί. Θα βάλω έναν διαστροφολόγο, γιατί σκεφτόμαστε διαστροφολόγο, το μυαλό μας τρέχει στη διαστροφή. Τι μας ετοιμάζουν για να μας γκρεμίσουν από την κορυφή. Άρα θα φέρω έναν διαστροφολόγο. Πόσο καιρό το σκεφτόμαστε όλοι, νομίζω ότι από τη στιγμή που πιάσαμε μπροστά και πιάσαμε αυτό το 8 και κρατάμε όλοι μας έχουμε στο μυαλό μας τις επόμενες δύο εβδομάδες. Μα ξέρεις γιατί, Ευγένη μου, θα σου πω γιατί. Γιατί σε μια φυσιολογική κατάσταση θα μπορούσαμε στις 13 εναπομείνασες αγωνιστικές να κάνουμε 2 ήττες και μια ισοπαλία. Σωστά. Πρόσεξε. Φίλε, μία ισοπαλία, 2 ήττες. 2 ήττες και μία ισοπαλία, εγώ σου λέω, ρε παιδί μου. Ναι. Πάλι μπροστά δεν θα ήμουν. Σε μια φυσιολογική χώρα. Εδώ όμως, ξέρεις τι λέει ο κόσμος. Αν φτάσει ο άλλος τόσο κοντά, δεν θα βρούνε κάπου να με τρυπήσουν. Αυτό λέει ο κόσμος, φίλε. Γι' αυτό είμαστε από παντού υποψιασμένοι. Φυσικά. Εγώ που ξέρεις, συζήτησα με έναν φίλο, αδερφό δικό μας, για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και του λέω, αυτοί είναι ικανοί να αυτοτραυματιστούν μέσα στην έδρα του και να πούνε ότι εμείς το κάναμε για να διακοπεί ο αγώνας υπέρ τους για να μας πάνε στα δικαστήρια. Φυσικά. Γιατί δεν κατάλαβα το περσινό, δηλαδή ήταν η χαρτοτενία που τον βρήκε εσωτερικά στο χείλος χωρίς να... Σε παρακαλώ, φίλε. Σε παρακαλώ. Είμαστε χαζοί, δεν είδαμε που το χτύπησε η ταινία. Σε παρακαλώ, φίλε. Δαγκωμένο χυλάκι, σαν έτσι δάγκωνε, φίλε, η Λάσκαρη το Γεωργίτσι. Εκεί. Έτσι. Σε παρακαλώ. Εγώ σου λέω τώρα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν σου μιλάω για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που είναι εντός. Ναι. Να ξεκινήσει το πάρτι από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Φυσικά, μα πέρσι πάλι το ίδιο πράγμα κάνανε. Έτσι. Πάλι το ίδιο πράγμα ένας με τον άλλον. Απλά είμαστε 100% σε εγρήγορση όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια. Εγώ νομίζω ότι κάτω η ομάδα δεν θα πάει, τεθωρακισμένη, όχι θωρακισμένη. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αν πάμε πάλι με αγαθότητα, δεν υπάρχει. Δεν συγχωρείτε τίποτα. Δεν συγχωρείτε. Τεθωρακισμένη και έξω από το γήπεδο τα μάτια τους 14. Έτσι, αγόρι μου, έτσι! Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτά τα εφτράπλα που λένε οι μεταξύ τους. Να ντυθούμε από αυξήρες και να πάμε να κάνουμε μπαζάρι. Αυτά. Φεδροί. Δεν τρέπονται λίγο, τα γράφουν κιόλας ο ένας με τον άλλον. Τα κύμια. Ίδιες μούρες. 291 άγγελος. 291 άγγελος. Έγινε Angel. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Μου δίνετε και τα τρία τελευταία ψηφία για να σας βάλω στην κλήρωση για τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Πόζαρ. Υπέροχο, δύο διανυκτερεύσεις και τραπέζι Λαδόκολα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτης πόσο?
527. Πες μας ρε Παναγιώτη, θες να μας πεις κάτι άλλο ή πήρες μόνο γι' αυτό. Παοκάρα ολέ και μια ζωή. Αγόρι μου, Παοκ. Πρώτη φορά παίρνεις. Όχι Κωστή, όχι. Δεν πάω πρώτη φορά. Όχι. Ναι. Έπαιρνα, έπαιρνα και στο άλλο το παλιό στο ράδιο. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, ναι. Μπράβο. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Πες τι θες να πεις άλλο για τον Πάο και φύγε. Πες τι θες να πεις. Παοκάρα μια ζωή και να μην απογοητευόμαστε αυτό. Αγόρι μου. Γεια σου Παναγιωτάκη μου. Να είσαι καιρός. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς για να κάνουμε διάλογο. Ναι. Όχι, πάμε στον μεθ επόμενο, στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Κωστή, βέβαια δεν είναι στιγμή. Αν θέλεις μπορείς να με γυρίσεις στη γραμματεία. Πες τι θες. Θα σε διευκολύνω εγώ. Πες μου τι θες. Τι μπορώ να κάνω για σένα. Καλάω την ημέρα βέβαια. Είμαι ο Σάκης βέβαια που ζήτησα μία φιάλη. Δεν χαλάς καθόλου την ημέρα, Σάκη. Σε διευκολύναμε. Βρήκες άκρη με τη Σοφία. Πήρες το νούμερο που σου είπαμε. Πήρα, αλλά δεν μου συνδέουν τη Σοφία. Λέει, γιατί? Δεν είναι εφικτή η σύνδεση με τον αριθμό αυτό. Τι ώρα πήρες? Το απόγευμα. Την ώρα που πήρες. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Να σου πω κάτι. Έχεις πάρει, κατά πάσα πιθανότητα έχεις πάρει λάθος το νούμερο. Δεν το έχεις πάρει σωστά. Για να μην το δώσω το νούμερο της Σοφίας στον αέρα, γιατί δεν κάνει. Κάνε μου την εξής χάρη, σε παρακαλώ, με το που θα κλείσουν οι γραμμές ή μπορεί η Μαριλής να ξαναπάρει τη γραμμή αυτή πίσω. Μπορεί να ξαναπάρει τη γραμμή, όχι. Κάνε μου τη χάρη λοιπόν και ξαναπάρε τηλέφωνο 10 και 1 έξω στη γραμματεία για να σου δώσουμε και πάλι το τηλέφωνο της Σοφίας να σε διευκολύνουμε με τη φιάλη. Εντάξει. Ωραία. Υποχρέωση. Μην ευχαριστείς, γι' αυτό τις μαζεύουμε τις φιάλες, γι' αυτό κάνουμε μοδοσίες. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, αναπάντεχο. Είναι σπάσιμο γοφού. Μάλιστα. Δύσκολα. Μεγάλος ηλικία. Μεγάλος ηλικία. Μεγάλης ηλικία. Μεγάλης ηλικία. Γονείς, καταλαβαίνω. Πρόσφατα γλίτωσε η μάνα μου, παρατρίχα αυτό που λες. Με 4 σπασμένα. Θυμάμαι, σ' ακούω να ξέρεις συνέχεια. Να σε καλά, να σε γερός. Σε ευχαριστώ. Πάρε έξω 10 και 1. 10 και 1. Πάρε να σου δώσουμε σωστά το νούμερο. Και θα μιλήσουμε μαζί. Αν όχι, θα πάρω εγώ. Αν έχει κάτι το νούμερο της Σοφίας. Εντάξει. Σε χαιρετώ. Περαστικά και καλή δύναμη. Περαστικά καλή δύναμη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Επιτέλους μια γυναίκα, ρε παιδιά. Επιτέλους με φάγανε μουστακαλίδες. Είσαι σίγουρος ότι εγώ δεν έχω μουστάκι? Ντινά, όπως έχω κόψει, μάλλον δεν έχεις. Δηλαδή τόσο στραβωμάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά με επιτυχίες. Θέλω να σου ευχηθώ να χαίρεστε το κοριτσάκι σας γερό και ευτυχισμένο και να το καμαρώνετε και το μικρό φυσικά. Σε ευχαριστώ. Και επιτυχίες γενικότερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Επειδή έλεγες για τις φωνές πριν, μία από τις μεγάλες γκάφες, ναι, εποχή 103, βγαίνει η φωνή και λέει «Γεια σας, καλώς το κορίτσι! Με λένε Χαραλάμπη». Ναι. Και είμαι ακροατής εκπομπής καιρό. Γεια σου Χαραλάμπη. Γαϊδουράκι. Άιντε μάζεψέ το μετά. Εντάξει, βέβαια φταίω εγώ που ήταν ο Ταμπάκης που βγήκε να μιλήσει στην εκπομπή. Δεν φταίω. Τι να κάνω. Αισθάθηκα και άσχημα μετά. Δηλαδή τι να κάνω. Τέλος πάντων. Βέβαια και το αντίστροφο, έτσι. Καλημέρα. Καλώς το παλικάρι. Με λένε Σοφία. Με λένε Αντουανέτα. Με λένε ξέρω εγώ Δουλτσινέα. Έλα ρε Δουλτσινέα. Τι γίνεται. Έχουμε νίκη σήμερα και εντάξει, όλα καλά, η ομάδα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εγώ τουλάχιστον τη βλέπω, πηγαίνει τρένο, ωραία, μια χαρά. Μπράβο. Όλα. Εσύ είσαι και μπασκετικιά, μ' αρέσει αυτή η κατάληξη. Μπασκετικιά, ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Και βλέπεις ότι και στο μπάσκετ... Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λίγο ναι, ναι. Αγάπη περισσότερη, λίγο προσοχή περισσότερη. Ναι. Μπείτε στο ΠΑΟΚ, keep ΠΑΟΚ alive, ενημερωθείτε. Ναι, ένα ναι, καφεδάκι ναι, ναι. είναι. Έτσι, ένα καφέ, θυσιάστε ένα καφεδάκι. Έτσι. Έτσι ακριβώς όπως θα λες Κωστή μου. Εύχομαι υγεία και επιτυχίες σε όλο τον κόσμο. Και την πίτα πότε θα την κόψουμε? Θα κάνουμε κοπή εδώ. Πολύ εδώ. Ωραία. Θα έρθουν. Με όποιος θέλει να έρθει βέβαια. Εγώ είπα τις δύο κολόνες, τη Τζόφα ναι, ναι, ναι. και την Άτσο. Ό,τι χρειάζονται τα κορίτσια, έτσι. Τηλέφωνο, ξέρουν, μόνο να μην δουλεύουμε. Μπράβο, μπράβο. Θα το κάνουμε ένα πρωινό έγινε. Για να συμμετάσχουν όλοι, έτσι. Όλοι, έγινε, όλοι. Έγινε. Να είσαι καλά, Ντινάκη μου. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου Ζουμουσάκη μου, γεια σου Ζουμουσάκη μου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί.
Καλά, η προηγούμενη τώρα τρέλα μας πουλάει. Τρέλα. Ότι φέραμε χ με τον Ατρόμητο το ξεχνάμε. Τόσο εύκολα ξεχνάμε. Δεν πάει το ενώ, κυρία μου. Κάναμε και μία σοπαλία. Εδώ είμαστε. Με αυτό το υλικό απαγορεύονται και σοπαλίες. Έτσι. Θα μπορούσαν κι άλλα βέβαια να υπάρχουν και αυτοί ακροατές. Θέλω να μου πεις, εσύ που είσαι ο Μαλαμίσιος, Μαλαμίσιος δεν είσαι, ναι. Είσαι μπέρδεψα, βεβαίως. Την άποψή σου για τον Μποφίλιου Γκέιτ, αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ από την εκπομπή μας ταπεινά και έχει πάρει διαστάσεις viral τσουναμιού. Νομίζω ότι η Μποφίλιου κακώς χρησιμοποιείται. Κανονικά πρέπει να χρησιμοποιήσει μάλαμα. Ήμουν βέβαιος. Εννοείται. Ναι, αλλά και η Μποφίλιου είναι ένα κορίτσι, ένα μάλαμα. Κλάτς. Μάλαμα, κορίτσι, μάλαμα. Αδυνάτησε, ομόρφη είναι. Φίλε, ωραία κοπέλα είναι η Μποφίλιου. Και φωνάρα. Ωραία κοπέλα. Και φωνάρα. Τη βλέπαμε βέβαια πριν που είχε διαστάσει Βενετσάνου. Πήγε να πλησιάσει, αλλά αργότερα που το μάζεψε έγινε πολύ πιο ωραία. Ναι. Κοίταξε, όλες αυτές ξεκινάνε με ένα πρότυπο, ας πούμε τη Μαρίζα Κοχ, ξέρω τη Φαραντούρη, που είναι ψηλοτριψήφιες. Και μετά... καταλήγουν σε Πάολα. Και καταλήγουν μετά να είναι Πάολα. Έτσι. Και μην ξεχνάς και η Ζουγανέλη Ελεονόρα, άλλη φωνάρα αυτού του είδους και του ψυχοπλακώματος. Και αυτή ήταν κάποιες στιγμές λίγο πιο τροφαντή. Και αυτή ωραία κοπέλα, έχει ωραίο πρόσωπο, έτσι, και η Ελεονόρα. Είναι πολύ ωραίες φωνές, φίλε μου Κώστα. Ωραίες φωνές, βέβαια. Θεατρικές φωνές. Θεατρικές. Θεατρικές, για θέατρο. Ακριβώς, δηλαδή πρέπει το συνέστημα το καταλαβαίνει στους γέννη. Κάποιοι που προσποιούνται κάποιο συνέστημα, εντάξει. Μέχρι και εγώ που ακούω τέτοια μουσική, κάπου σπάζομαι. Ακριβώς. Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι, αγαπητέ φίλε Κώστα, για τη δηλώση του Κούγια δεν ξέρω αν έχει ασχολιάσει κάτι που αποφάσισε και ποιος παίκτη θα παίξει με την αντίπαλη ομάδα. Δηλαδή πλέον αυτός καταλαβαίνει τον κίνδυνο και σου λέει κάτι να κάνω μια. Θέλεις να ασχολούμαι. Βάλω τον παίκτη. Θέλετε. Προτιμώ να λέω άλλα χιουμοριστικά πράγματα. Άμα θέλετε, το έχω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολύ. Πες μας το σχήμα που κατέβασε, δηλαδή έναν παίκτη που κατέβασε ο Τσαλάν. Με τον Δέτσιο. Ασούμε. Ασούμε. Τι έγινε, ασούμε. Κρίμα. Κρίμα. Το θεωρούσα πιο. Να μην πω τώρα λέξη. Το θεωρούσα πιο. Ασούμε. Τέλος. Δεν έχει. Δεν υπάρχει. Άστο. Άσε που εδώ που ερχόσουν να δεν σε είδαμε ποτέ μετά από είτε σου στη συνέντευξη τύπου. Μπαίνεις κι εσύ σε μια. Κάπου. Στα κατάστοιχά μας, ρε παιδί μου. Κάπου. Εντάξει. Ασούμε. Δυστυχώς, φίλε μου Κωστίξε, τι βλέπω ότι όσο και να προσπαθούμε, όσο και να προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, υπάρχουν δυστυχώς ομάδες δορυφόροι, οι οποίοι καλώς ή κακώς περνάνε κάποιες ομάδες μπάι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ματώσει για να πάρει ένα αποτέλεσμα. Παντού. Γι' αυτό θα είναι. Από την άλλη, δεν βλέπω λίγο και έναν ΠΑΟΚ λίγο πιο επιθετικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή ΠΑΕ Ολυμπιακός να κάνει λόγο για αδερφά σωματεία, για φιλικούς αγώνες και πάει λέγοντας. Και εκείνη την ώρα να μην βγαίνει μια ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να τραβάει μια μήνυση. Δηλαδή όταν λες ότι η ΕΠΟ ανήκει στον ΠΑΟΚ μέσα από επίσημη... Η ίδια ΕΠΟ δεν ήταν και πέρσι που θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Η ίδια δεν ήταν και πέρσι. Το πειρά. Μου το στερήσανε. Έπαιξε ρόλο. Ποια ΕΠΟ ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα. Στη Γουστάρο, στην ανακοίνωση που βγάλανε ότι πουλήσαμε τον Πρίγιοβιτς, και τη διευθύνη να τον κάνουμε βέβαια γιατί έχουμε την ΕΠΟ δικιά μας. Γουστάρο. Έτσι. Ένα παιχνίδι θέλω να μου παίξει. Έτσι. Ο Τσούμπα και ο Ζαμπά. Και οι δυο ένα παιχνίδι θέλω. Ένα ματς. Αυτό. Να ξεσκιστούν. Και μην ξεχνάμε πάνω απ' όλα, φίλε μου Κώστα, και για τους φίλους ακροατές. Ένα πράγμα όλους μας ενώνει. Ποιο είναι? Λουτσέσκου. Με το σπαθί του, φίλε. Κανένας άλλος τόσο ανεπαίσθητα δεν θα πήγαινε στη μετάβαση. Από το δεν έχω τον Παστελωτή στο παίζουν όλοι και περνάει μπάλα από όλους. Σου βγάζουμε το καπέλο, Ρουμάνε, όπως κράζαμε όταν έπρεπε, όπως αναφέρουμε τα ελαττώματά σου, έτσι πρέπει να αναδεικνύουμε και να καταδεικνύουμε κάθε σου θετικό. Εδώ αυτό το ισχύει. Το θετικό πάντως που έκανε θεωρώ η ΠΑΕ ήταν η πόλη του Πρίγιοβιτς. Δηλαδή τώρα θα δεις μια ομάδα πολύ πιο γρήγορη. Το βλέπουμε ήδη. Φιλιά! Γεια σου Μαλαμίσιε! Ο Κούγιας λέει, ο οποίος πέρσι είχε βάλει στη φανέλα της ΑΕΛ το λόγο «Ο Αλέξανδρος μιλούσε ελληνικά», εννοείται ότι σήμερα θα έχει και αυτός και η ομάδα του πάθος. Περιμένουμε. Θα βρω το τηλεφώνημα, είναι 7 Μαρτίου που πήρε στην εκπομπή. Καλημέρα! Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Βασιλάκης από Λονδίνο. Βασιλάκη, όντως ακούγεσαι από το Λονδίνο και μιλάμε μέσα από τενεκεδόκουτα τα οποία ενώνονται με ένα σκηνή. Έλα λίγο πιο κοντά να σε ακούω.
Συνονόματε. Τώρα, έλα Βασιλάκι, έλα αγοράκι μου, έλα London Calling. Τι γίνεται? Όλα καλά, τρέλα πουλάμε και δεν μασάμε. Καλά. Τι μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εννοείται αδερφέ μου. Εμείς θα τους τρελάνουμε ρε, δεν μας τρελάνουν αυτοί. Εδώ είναι τα κεντρικά ρε. Στην Τούμπα είναι τα κεντρικά, το καταλαβαίνετε? Έτσι ακριβώς. Αν δεν το κατάλαβα, έχουμε τρελάνει ήδη. Όλους, όλους. Έτσι. Ψάχνουν να βρουν. Ο ΠΑΟΚ είναι η πιο σταράτη ομάδα στον κόσμο και έχει το πιο τρελό λαό. Τέλος. Ωραία λέξη είπες, που τίνει να εξαφανιστεί, τίνει να πεθάνει, το σταράτη. Είναι πολύ ωραία λέξη που την έχει φάει μαραμάγκα, τα LOL και τα AD. Έτσι. Φίλε, το σταράτη, αυτό που λες. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Πολύ ΠΑΟΚ λέξη. Σταράτα στα εξηγώ. Έτσι. Πολύ πάω. Αξίζω να κερδίσω. Κάτι. Να κερδίσω. Όταν... Δεν αξίζω. Ας μην κερδίσω, φίλε. Έτσι. Όταν ήρθα από την Αλβανία 7 χρονών το 97, ναι, στην Ελλάδα, ναι, το 2000 μπήκα στην Τούμπα και τέλος. Ήμουνα... Και τέλος. Και ήμουνα τέλος. 10 χρονών περίπου. Και το κουβαλάς μέσα σου, αδερφέ. Το κουβαλάς μέσα σου τώρα. Τελείως. Αυτό τελείως. Λέω. Τελείως. Για σας που δεν ζείτε υπάρχει. Στο εξωτερικό, είναι σαν το χάδι της μάνας, σαν την ευχή του πατέρα. Υπάρχει περίπτωση να στο αφαιρέσει κάποιος αυτό το πράγμα? Στο Βόρειο Πόλο ρε, αν πας στο πιο, στο πιο στην κορυφή της γης, πάνω στο Βόρειο Πόλο, και μέσα σε ένα εγκλού μπορεί να στο πάρει κάποιος τη σκέψη, τις ιαχές φωνές, τις εικόνες, αυτό μπορεί να στο, δεν μπορεί να στο πάρει κανένας, φίλε. Κανένα. Και είναι ένα φυλακτό που το κουβαλάς μαζί σου για πάντα. Έτσι. Έχει χαραχτεί στο πιο... Το πιο εσωτερικό σημείο του σώματός μας, δεν βγαίνει. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα βγει. Ακριβώς. Όπως το λες, αδερφέ. Το τελευταίο πράγμα που θα βγει. Λονδίνο δουλεύεις εκεί? Δουλεύω στη δουλειά είμαι τώρα. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Θέλω να πάρω μέρος στην κλήρωση και αν κερδίσω θα πάνε οι γονείς μου. Βεβαίως. Καλά κάνεις. Δώσε μου τα 3 τελευταία ψηφία από ένα κινητό ελληνικό. 091. 091. Δώσε μου και ένα όνομα. Το δικό μου, λέει, Κώστας, και θα... Έγινε, Κωνσταντίνε. Κάτω να σε παίρνω από το αγγλικό. Δεν πειράζει, φίλε, το κατάλαβα. Οπότε... Το κατάλαβα γιατί το κρατάς αριστεροτήμωνα. Δεξιοτήμωνα. Με το δεξί χέρι. Αριστεροτήμωνα. Φιλιά, φιλιά. Να είσαι γερός. Γεια σου, Κώστα. Φιλιά στο Λονδίνο. Όπου και να βρίσκεσαι, σε κάθε άκρη του κόσμου. Πάμε, τρεις γραμμές. Μην παίρνετε άλλο. Μην παίρνετε άλλο, αδερφέ μου. Σωτήρη, σαν μπλοκάμια, φίλε. Παντού είσαι πάνω την κονσόλα. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον χορευτή, τον ελαφροπόδαρο. Όχι ελαφροπόδαρος, εντάξει, μέτριος χορευτής. Όχι φίλε, δεν θέλω, μέτριος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μέτριος, δεν υπάρχει μέτριος. Εντάξει. Τέλος. Χορευτριά μας εκεί πέρα, τι κάνει ο κουράκλας σου? Δίπλα, εδώ είναι. Άρα νεκταρία, θα χορεύουμε εμείς και θα τραγουδάμε για τη Μακεδονία μας, δεν πειράζει. Έτσι πρέπει. Δεν πειράζει. Μία είναι, μία ήταν, μία είναι και μία θα είναι. Δεν πάνε να σκύβουν τη μέση τους οι άλλοι, δεν πάνε να την ονομάζουν. Εμείς αυτοί ξέρουμε. Το δείχνουμε. Αυτό, γιατί παντού. Γιατί αυτούς των γραμμάτων και των τεχνών και του πολιτισμού ανατριχιάζω όταν τους ακούω μερικές φορές. Δεν πειράζει, άστος. Ακριβώς, ακριβώς. Αδερφέ Κωστάκη από το Λονδίνο, επειδή δούλευα σε ένα περίπτερο το αδερφό μου 4 χρόνια και πολλοί συμπατριώτες του έζησαν αυτό το πράγμα, συμπολίτες του. Αυτό που είπε τώρα το παλιγιάρι, ναι, από εκεί από το Λονδίνο. Αυτό, ναι, ακριβώς. Ήρθαν οι ανθρώποι εδώ πέρα για ένα καλύτερο αύριο. Φυσικά. Όπως όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι πήγαν και δεν χρειαζόταν να ξαναπάνε πουθενά άλλο. Φυσικά. Όλους τους καλούς ανθρώπους. Φυσικά. Δεν έχουμε κανένα θέμα, φίλε. Από μένα δεν θα ακούσει τέτοια πράγματα. Ομάδα μας. Δεν έχει θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει ο άλλος να είναι σωστός άνθρωπος, να σέβεται τον χώρο που ζει. Υπήρξα και εγώ μετανάστης με τους γονείς μου στη Γερμανία. Είμαστε κι εμείς όλοι, αν ψάξει την καταγωγή μας, σαν ΠΑΟΚ, είμαστε άνθρωποι που ξεριζωθήκαμε από την πατρίδα μας. Οπότε είναι έχω σεβασμό. Πρόσεξε. Θέλω όμως να σέβεται και ο άλλος τις αρχές μου, τα πιστεύω μου, την πατρίδα μου, τη χώρα μου. Ο κακός, δεν εξετάζω τι χρώμα έχει ή από ποια χώρα είναι. Ο κακός είναι κακός, φίλε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και εμείς είμαστε κακοί. Έχουμε πολλούς κακούς. Σαν φίλοι. Τι να κάνουμε. Είχες τη Δευτέρα ένα πολύ, πολύ χαρούμενο τηλεφώνημα για όλοι μας. Εγώ να δώσω τις θερμότερες ευχές μου για την κυρία Ελένη. Να χαίρετε την Πέμπα της, την κόρη της. Ναι. Οι κόρες για τους πατεράδες. Εγώ το έζησα, κυρία Ελένη, πριν 31 και 26 χρόνια ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Ο γιος σου με το γιο θα έχει λίγο αντιπαλότητα. Κωστάκι, δεν το ξέρεις. Αγόρι μου, θα σε κάνει ένα ανάζι, θα κάνει 5 τούμπες στον αέρα. Βλογημένο λοιπόν, πλάσμα. Θα κλείσω, αδερφέ μου, καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Γεια σου, Κωστάκι μου. Και να δώσω
να δώσω χαιρετισμούς δημόσια στην καλύτερη παρουσία, στην υπέροχη κοπέλα την Αμαριλής. Ξέρει αυτήν γιατί την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Ακούει. Φιλιά, φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή. Προτελευταία. Δύο τελευταίες. Πρέπει να διαβάσω ένα μήνυμα οπωσδήποτε. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα ρε Κωστή. Έλα γόρι μου. Έλα ρε Δήμο. Έλα ρε Δήμο. Έπιες δουλειά. Χαιρετίσματα. Ναι, ναι, ναι. Αχ, τη μαμά στο βάθος. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο, μπράβο έτσι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, να χαίρεσαι τον καναγκάρι σου. Σε θυμάμαι, η μαμά του Δήμου είσαι. Πώς δεν σε θυμάμαι. Και στον αέρα έχεις βγει. Για πες. Έλα. Όλα καλά. Όλα καλά ρε φίλε. Είπα να και σήμερα κάθομαι. Μπράβο. Είπα να, και εγώ να πω μια καλημέρα. Καλά κάνεις. Καλημέρα σε όλα, σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλά κάνεις. Καλές επιτυχίες στην ομάδα μας. Έτσι. Να είμαστε καλά όλοι. Προχωράμε. Και το Μάιο, όπως λέει και ένα τραγούδι. Ένας καλός προπονητής. Ναι, βεβαίως. Το Μάι θα είμαστε καλά. Πιο νωρίς πιστεύω. Πιο νωρίς. Και εγώ ναι, απλά το Μάι είναι το. Το Μάι θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Το σηκώνουμε, ναι, έτσι. Το σηκώνουμε. Πέντε δηλαδή είναι η τελευταία αγωνιστική. Φιλιά έτσι, πολλά. Έτσι. Γεια σου Δήμο, γεια σου Δήμο. Γεια. Τι έχεις γενέθλια, έχεις 5 Μαΐου. Δασκαλάκι, πανηγύρι φέτος, να ξέρεις. Πάμε τελευταία γραμμή τώρα, γιατί πρέπει να κάνω και τις κληρώσεις. Καλημέρα! Τι με νοιάζει ρε φίλε, αν η υποφίλιο είναι όμορφη και μοιάζει με την καινούργιου. Δεν θα την παντρευτώ. Στη μάπα θα την πάω μία ώρα. Δεν πανάλε και θα την Ειρήνα Σάιξ. Στη μάπα θα την πάω. Μία ώρα. Αγοράκι μου, έλα. Κλείνεις εσύ σήμερα. Πάμε. Φίλε Κωνσταντίνε από το Λονδίνο. Ναι. Να έχεις τον Μπάουκ στην καρδιά σου και τον Ολυμπιακό στα μπίμπι σου. Βεβαίως. Αυτή την ευχή σου δίνω. Εγώ θα έλεγα ότι τα συγκεκριμένα τα φυλάω για άλλες πιο ωραίες καταστάσεις, φίλε. Να, έτσι, σιγά μην τα χαλαλίσω για τον Γαύρο. Να, και αγαπώ Ντίνα. Καλά, άστο. Αγαπώ διαμάντη, Ντίνα. Φίλε, κόσμημα. Χρύσα, ζωή, άστο, άστο. Φίλε, τόπα, τα κορίτσια της παρέας. Αγγελική. Καμαρώνω για τα κορίτσια της παρέας μας, επειδή είναι πολύ συνειδητές σε αυτό που κάνουν, σε αυτό που είναι. Σε έναν τρελαίνω κόσμο αντρικό, έτσι. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται τρελαίνω να το πω εγώ, αλλά με άποψη, με χαρακτήρα. Είναι παλικάρια γυναίκες αυτές που έχω ναι στην παρέα. Έτσι, και με τιμούν με τις την λατρεύω, τις λατρεύω. Και εμείς, μία-μία. Και εμείς που μεγαλώσαμε με σένα, τόσα χρόνια που σ' ακούμε στα ραδιόφωνα και μεγαλώσαμε τώρα. Αγόρι μου, μεγαλώσαμε μαζί. Με σένα, ξέρουμε και από φυσοκάλαμα. Φυσοκάλαμα, φίλε. Αφιερώματα. Θα ξανακάνουμε τέτοιες εκπομπές. Κάτσε να φύγουν λίγο τα ζόρια. Πρέπει. Αγόρι μου. Παιδιά γερά, υποφίλιο είναι μακριά. Φιλιά, γεια σου Τσούμπα. Φιλιά. Λοιπόν, Σωτήρη, δώσε μου λίγο. Καταρχήν να πω γρήγορα. Καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα στον Κώστο και τον Αλέξαρο. Παοκάρα ζου μουσού, άντε πιάστε μας. Καλημέρα στην Χατζηγεωργίου, στο Χατζηγεωργίου το Θανάση. Καλημέρα ζου μουσού, γεια σου Πολύδωρε. Είμαι κι εγώ δίδυμο πατέρας, αδερφέ, έχω δύο παοξάκια αγοράκια. Να είσαι γερός, να τα χαίρεσαι. Καλημέρα στον Βασίλη, γεια σου. Στον Κώστα στο Λαναρά, καλημέρα. Φιλοξένεια για τρομερή φιλοξενία. Γεια σου Μιλωνά Γιώργο, γεια σου Τσακυρί Δημήτρη. Άντε ρε Κωστάκη, στείλε με κανένα πόζα να μουλιάσουμε τα κοκαλάκια μας την καλημέρα μου και στον αγοροπατέρα. Βάλαμε για πόζαρο, Δημήτρη ο Τιμπανίδης. Γεια σου Μαρία, γεια σου Αναστασία. Γεια σου Ταζόγλου Πέτρο, γεια σου Ευατζίδη Ανέστη. Καλημέρα Κωστή, τι ευχάριστη έκπληξη η φωνούλα που μας καλημέρισε. Να τη χαίρεσαι, λέει η Αγγελική Τζελέπ. Γεια σου Αγγελικούλα μου. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Άννα Χούχλια. Κωστή, καλημέρα. Μας φτιάχνεις όλη τη μέρα. Βάλαμε στην κλήρωση. Καλημέρα. Το νου σας ρεμάλια σήμερα 3-0. Ο Ιορδανίδης ο Βασίλης. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Αγγελική. Σε ευχαριστώ πολύ. Να χαίρεσαι το κοριτσάκι σου. Να είστε καλά όλοι. Γεια σου, Χριστίνα Χατζηγιάννη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στην καταπληκτική εκπομπή σου. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω. Πάμε λίγο. Θέλω από το 1 μέχρι το 62. Έχω βάλει μέσα και τα τηλέφωνα. Δώσε μου για φιλοξένεια πρώτα. 31. Και για τραπέζι. 17. Μπαμπαμπαμ, μπαμπαμπαμ. Λοιπόν, φιλοξένεια. Ο Άγγελος σε 2.91 είναι από τα τηλέφωνα. Παίρνεις και μας λες όλο το νούμερο για να ξέρουμε. Μάλλον θα έρθεις από εδώ. Να πάρεις το βάουτσερ για να πας. Και λαδόκολα. Λαδόκολα, ο Κώστας σε 4.86. Επίσης από τα τηλέφωνα σήμερα. Αυτά. Διαβάζω γρήγορα την ανακοίνωση. ΠΑΟΚ Βεριώτης. Αγαπημένος και φίλος της εκπομπής και παοξάκι αγνώ με πολύ ωραίες αναρτήσεις και ευαισθητοποιημένος. Κατά καιρούς αρκετοί ζητήσατε να γίνει μια συνάντηση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας μας Mao Mao World Family, επίσης πολύ ωραία ομάδα σελίδα στο διαδίκτυο. Έχουμε πάρα πολλούς κοινούς
Τι ωραίο από μόνο του, έτσι. Μάω, μάω, World Family. Το εκφράσατε ως επιθυμία και ήρθε η ώρα το όλο σκηνικό να γίνει πράξη σε μια εβδομάδα από σήμερα. Την 3η, 5 Φεβρουαρίου, θα ξαναπούμε και εμείς. Θα φιλοξενήσουμε και τον Παπαχρήστο για το συγκεκριμένο γεγονός. Την 3η λοιπόν, 5 Φεβρουαρίου, 5 το απόγευμα, ορίζεται συνάντηση για να γνωριστούμε και από κοντά. Δεν πρόκειται για μια απλή συνάντηση όμως. Εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι εισδιπλούν και δίνουμε άλλη ιδιαιτερότητα στην όλη ιστορία. Ζητάμε από τον καθένα που θα παρευρεθεί να φέρει μαζί του και τρόφιμα τα οποία θα δοθούν σε ανθρώπους και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Να συλλέξουμε όλοι μαζί μια σημαντική ποσότητα τροφίμων για να κάνουμε άλλο ένα καλό βοηθώντας κόσμο στο όνομα του ΠΑΟΚ. Ως διαχείριση έχουμε επικοινωνήσει ήδη με τον πατέρα Χρήστο και τον δικό μας Παπα ΠΑΟΚ, προκειμένου να δώσει και αυτός με την παρουσία του μια πιο σοβαρή υπόσταση σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό λοιπόν σε πρώτη φάση, ως τόπος συνάντησης, 5 το απόγευμα, δίνονται τα εκδοτήρια της Τούμπας, ενώ λίγο αργότερα θα μεταφερθούμε στην οδό Πόντου 22-24, 100 μέτρα από το γήπεδο, εκεί όπου ο Παπα Χρήστος διατηρεί δικό του χώρου για τέτοιου είδους ενέργειες. Ακόμα και ένα πακέτο μακαρόνια ή όσπρια κάνουν τη διαφορά. Κατόπιν, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος συνάντησης, πηγαίνουμε όλοι μαζί στο παλατάκι με σκοπό να γεμίσουμε το γήπεδο μπάσκετ και να στηρίξουμε με την παρουσία μας και τα συνθήματά μας την ομάδα η οποία θα δίνει εκείνη τη μέρα 9.30 το βράδυ το τελευταίο μάτς του ομίλου στην Ευρώπη με την Τενερίφη. Όλοι μαζί δίνουμε το παρόν, ευχόμενοι εκτός από νίκη να πανηγυρίσουμε και την πρόκληση της ομάδας μας στην επόμενη φάση διοργάνωσης. Παοκάρα μου, το μεγαλείο στο λιωμό δεν έχει. ΠΑΟΚ οικογένεια. Αυτή είναι η κοινή ανακοίνωση δύο, ξαναλέω, αγαπημένων σελίδων στο Facebook, ΠΑΟΚ Βεριώτης και Μάο Μάο World Family. Εδώ είμαστε κι εμείς. Να επικοινωνήσουμε αυτό το γεγονός, παιδιά, το λέω και στις δύο ομάδες. Και στους διαχειριστές, και στο Βεριώτη, και στο Mao Mao World Family. Εδώ είμαστε να το επικοινωνήσουμε, να συνδράμουμε και εμείς με την επικοινωνία σε αυτό. Και δικοί μας ακροατές και δικά μας ζουμουσάκια να έρθουν, αν θέλετε, να βγάλουμε και τον Παπαχρήστο, να τα επικοινωνήσουμε όλα αυτά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Καλό μεσημέρι! Τσουπ, από μόνη της. Νεκταρία μου τώρα, καλό μεσημέρι, θα πούμε να πούμε τους χορηγούς φεύγοντας. Ότι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές γεύσεις υπέροχες 705-750, φυσικά εννοείται Τσαντεκίδης με τα γυρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούργια απέναντι από το Τζάμπο στο Ρεόκαστρο. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, ότι η Αλφα Πλάμ 651-718 σόμπες με πέλετ αερόθερμες Μίλαν ιταλικές ζεσταίνουν ολόκληρο το σπίτι. Εκεί θα πάτε, εκεί θα απευθυνθείτε. 651-718 και βέβαια το κορυφαίο sports καφέ στην πόλη, Domino, ένα sports καφέ επώνυμο κορυφαίο, στην Πότσαρη 132. Έλα να πούμε για τώρα μαζί, έλα να πούμε τώρα πες. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, έρχεται η Τρόικα, φιλιά, bye, ζούμου σου λέμε, bye, 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 bye.